Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι εδώ με την εκπομπή Παντός. Ένα πολύ σοβαρό θέμα θα συζητήσουμε και είναι από το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τα κινητήρια του Αγίου Γεωργίου στην πόλη της Κοζάνης. Πολύ μεγάλο ζήτημα που απασχόλησε και το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης. Με τη Δημοτική Αρχή να προτείνει και να γίνεται αποδεκτή η πρόταση με ενστάσεις βέβαια και με παρατηρήσεις και από την αντιπολίτευση μια σειρά μέτρων. Θα τα συζητήσουμε απόψε εδώ κοντά μας η Δημοτική Σύμβουλος. Πρώην αρμόδια αντιδήμαρχο για τα νεκροταφεία επί Δημοτική Αρχή Μαλούτα, κυρία Ελπίδα Κουιμτζίδου. Καλησπέρα, κύριε Κουιμτζίδου. Καλησπέρα, κύριε Πλάτσο, σε εσά και στου τηλεθεατέ. Εκ δεξιών μου, ο κύριο Γιώργο Βαλαή, Δημοτικό Σύμβουλο από την κίνηση Κοζάνη, τόπο να είσαι. Καλησπέρα σα, κύριε Βαλαή. Και εσεί αντιδήμαρχο για τα νεκροταφεία. Να ξέρουμε τον κόσμο, οι αντιδήμαρχοι οικονομικών έχουν να κάνουν. Την αρμοδιότητα. Έτσι. Άρα το γνωρίζετε πολύ καλά και οι δύο το ζήτημα και φυσικά το γνωρίζει το ζήτημα. Και ο κύριος Σταύρος Καμπουρίδης από την παράταξη εδώ Κοζάνη, Δημοτικό Σύμβουλος, επικεφαλής της παράταξης, ο οποίος το έθιξε έντονα και στο Δημοτικό Συμβούλιο και πριν έρθει και προς συζήτηση. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Καμπουρίδη. Και εκ του επαγγέλματος έχετε να μας πείτε και πολύ σημαντικά πράγματα, όπως τα είπατε και στα Δημοτικά Συμβούλια και σας ακούσαμε με ιδιαίτερη προσοχή. Θα παρέμβει τηλεφωνικά γιατί είναι εκτός Κοζάνης και επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης, κυρία Τίνα Κουζιάκη, Δημοτική Σύμβουλος. Δυστυχώς, αν και ενημερώθηκαν πρώτοι και πολύ έγκαιρα. Οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, Κοκαλιάρη, επέλεξαν να μην δώσουν το παρόν. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να μην στείλει κάποιον εκπρόσωπο για να εκφράσει τις θέσεις, τις προτάσεις, να μας εξηγήσει τις αποφάσεις. Είναι καθαρά επιλογή της Δημοτικής Αρχής Κοκαλιάρη να μην εκπροσωπηθεί στη σημερινή κουβέντα για το πολύ μεγάλο αυτό ζήτημα που απασχολεί μια ολόκληρη τοπική κοινωνία. Αν θέλετε να σχολιάσετε, δεν ξέρω την επιλογή, κύριε Καμπουρίδη, ένα σχόλιο. Έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι κακό να ακούς. Άκου κάποιους που γνωρίζουν τα προβλήματα. Δεν είναι κακό. Εμείς είπαμε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τη Δημοτική Αρχή, γιατί και το πρόταγμά της λέει μαζί. Μας καλεί να βοηθήσουμε μαζί. Ναι, να βοηθήσουμε, αλλά όταν δεν έχεις τη θέληση να ακούσεις ή να κουκουλώσεις κάποια πράγματα, δεν φέρνεις αποτέλεσμα έτσι. Να έχεις αντίλογο. Και το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή δεν δικαιώνει ούτε τη σημερινή Δημοτική Αρχή, ούτε την προηγούμενη. Τις προηγούμενες. Θα μας το πει, θα μας το πει. Ναι, θα τα πούμε στη συνέχεια. Κύριε Βαλαή. Νομίζω ότι όλοι όσοι παρευρισκόμαστε εδώ, αυτό φάνηκε άλλωστε και με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ήταν ομόφωνη, παρά τις μέρους διαφωνίες που εκφράστηκαν. Η πρόθεσή μας είναι να βοηθήσουμε στην επίλυση ενός πολύ σύνθετου. Απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Ασφαλώς. Αυτό ήταν κριτήριο βασικό για να επιλέξουμε και τη θεματολογία της εκπομπής. Τα σχόλια που βλέπουμε και ακούμε, διαβάζουμε. Εγώ να σας πω από την εμπειρία μου την περίοδο από το 2014 έως το 2019, ήταν ένα από τα πιο σοβαρότερα θέματα για τα οποία με ενοχλούσαν οι δημότες. Κύριε Κοντζίδου. Θεωρώ κι εγώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και ιδιαίτερα ευαίσθητο για όλον τον κόσμο. Μας απασχόλησε και εμάς ιδιαίτερα σε όλη τη διάρκεια της θητείας. Από εκεί και πέρα προχωρήσαμε σε κάποιες κινήσεις και μακροπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες, τις οποίες θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Αλλά θεωρώ ότι η απουσία της νυν Δημοτικής Αρχής είναι αδικαιολόγητη για μένα, διότι είναι μια Δημοτική Αρχή μόλις 1,5 μήνα. Κανένας δεν έχει ακριβώς ούτε κάποιος να της ρίξει ευθύνες, ούτε να ζητήσει εξηγήσεις γιατί δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα, όπως είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν γνωστό και κατά τη διάρκεια της δικής μας θητείας. Πώς φτάσαμε εδώ, κυρία Κουιμτζίδου, γιατί δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα και αν νιώθετε ότι έχετε κι εσείς ευθύνη σαν Δημοτικές Αρχές Μαλούτα, γιατί κράτησα μια ημερομηνία, ήσαν πολύ αναλυτική στο Δημοτικό Συμβούλιο, 2005. Ναι, 2005 είχε γίνει η αρχική χωροθέτηση. Φτάσαμε στο 2024 και ακόμη δεν ξέρουμε αν έχει ενταχθεί, θα το δούμε αυτό και στην πορεία. Στο... Έχει ενταχθεί και θεωρώ ότι δώσαμε και την πρέπουσα... Αλλά τόσα χρόνια νεκροταφείο δεν είδαμε. Θεωρώ ότι και στις δύο θητείες που κάναμε, και στην προηγούμενη και στην τελευταία, δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στην ίδρυση των νέων κημητηρίων και αυτό προκύπτει ότι δεσμεύσαμε από τον Αντώνη Τρίτη σχεδόν το μισό πρόγραμμα και δώσαμε προτεραιότητα στην ίδρυση του νέου κημητηρίου. 800, περίπου 800-9 εκατομμύρια σύνολο. Μια παρέμβαση. Κυρία Κουκιουμτσίδου, στο Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρθηκε από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών ότι απεντάχθηκε το πρόγραμμα. Μπορείτε να, μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε
για να ξέρουμε και πώς βαδίζουμε, αν είναι ενταγμένο ακόμα στο πρόγραμμα. Ενταγμένο είναι. Απλώς ίσως ο Αντιδήμαρχος εννοούσε ότι υπήρχαν κάποιες παρατηρήσεις από τη διαχειριστική αρχή, ως άλλο αυτό. Εγώ αν άκουσα καλά είπε ότι απεντάχθηκε. Ναι. Άκουσα λάθος, γιατί ακούσατε και εσείς μαζί είμαστε. Τι να πω τώρα, αν κάποιες παρατηρήσεις που κάνει διαχειριστική αρχή σε κάποιο έργο είναι απένταξη, αυτό... Εγώ και διαβάζοντας και την ανακοίνωση της κίνησης και διαφωτίστε μας και εδώ κύριε Βαλέη που ήρθε πριν από 20 λεπτά στα δημοσιογραφικά email και εσείς ουσιαστικά σαν κίνηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι γράφετε ότι δεν έχει ενταχθεί στο τρίτο και κάνετε και μια πρόταση. Ναι, να σπάσει σε δύο έργα, λέτε. Το οποίο προτείνουμε, λέμε ότι το πρώτο κομμάτι της κατασκευής των νέων κημητηρίων που αφορά το χώρο κατασκευής τάφων με τις αντίστοιχες προσβάσεις του χώρου στάθμευσης και τις φυτεύσεις, αυτό είναι σε πλήρη ωριμότητα και μπορεί να ξεκινήσει. Όμως το δεύτερο που αφορά τις κτηριακές κατασκευές, δηλαδή Ιερό Ναό και Οικοδομοστάσιο, ναι, κτίριο νεκροθαλάμων, κτίριο διοίκησης, οστεοφυλάκιο, χώρο δεξιώσεων, αυτό πρέπει, επειδή υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες οι οποίες πρέπει να λυθούν στις αδειοδοτήσεις, μπορεί να πάει σε δεύτερο χρόνο. Έχει ενταχθεί στο τρίτη, ναι ή όχι? Ναι, είναι η παρατηρήση που ανέφερε η κυρία Κουντζίου. Άρα η Δημοτική Αρχή εδώ σφάλει ή το μεταφράζει αλλιώς? Είναι μια πρόταση ότι μπορεί να ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο. Όχι, εννοώ αυτό που ο κύριος Καμπουρίδης, γιατί ακούσαμε διαχειλέον του κυρίου Κουρού, νομίζω, και του κυρίου Βόμβα. Ότι απεντάχθηκε. Τελικά τι ισχύει? Ότι δεν έχει ενταχθεί αυτό. Όχι. Νομίζω ότι είπε ότι απεντάχθηκε. Λοιπόν, επειδή θεωρώ ότι δημιουργούνται κάποιες εντυπώσεις από την Δημοτική Αρχή, το ξέρετε καλύτερα από μένα και οι συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο και εσείς, ότι προσπαθεί η Δημοτική Αρχή, δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί είπα και στην αρχή ότι είναι μόλις 1,5 μήνα, δεν έχουν ευθύνες, δεν έχουν τίποτα, ίσα-ίσα. Έβγαλε νομίζω και η δική μας παράταξη, η ενότητα, μία ανακοίνωση, που είπαμε ότι είναι στο χέρι σας να υλοποιήσετε το συγκεκριμένο έργο, καθώς υπάρχει δέσμευση από τον Αντώνη Τρίτσι. Και όσον αφορά αυτό που επικαλέστηκε, ότι το κομμάτι που απαιτεί αδειοδοτήσεις, οικοδομές για την εκκλησία, ακριβώς, και το ότι η έκταση αυτή ήταν ιδιωτική και μόλις 28 Δεκάτου, όπως είπαμε, του 2023 στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε η παρακατάθεση των 187.000 ευρώ προκειμένου να μην τα αφήσουμε σε εκκρεμότητα και έτσι η έκταση αυτή πλέον ανήκει στο Δήμο Κοζάνης. Ως εκ τούτου μπορούν να προχωρήσουν όλες οι αδειοδοτήσεις και οι οικοδομικές άδειες ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εσείς που έχετε ευθύνη, επειδή είπατε πριν και οι δύο δημοτικές αρχές μαλούτα. Κοιτάξτε, εγώ... Δεν νιώθετε ότι έχετε μια ευθύνη που δεν ολοκληρώθηκε έγκαιρα το... Να πω τις ημερομηνίες, θέλετε να τις επαναλάβουμε και να δούμε ότι... Το οποίο να εξηγήσουμε στον κόσμο βρίσκεται προς την Πτελέα, έτσι. Πετρανά με Πτελέα, ναι. Απλώς ήταν ιδιωτικές εκτάσεις. Θεωρώ ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος για να συνεννοηθούμε με τους ιδιώτες, διότι είχε ξεκινήσει από εμάς όταν ήμασταν Δημοτική Αρχή, δηλαδή τη θητεία μας του 10-14, συνεχίστηκε από την θητεία του Ιωαννίδη, γιατί ήθελαν να έρθουν σε συνεννόηση με τους ιδιώτες να πάρουμε τις εκτάσεις αυτές με συμβόλαια αγοραπολισίας. Και ενώ στην αρχή φαινόταν ένα κλίμα ότι θα υπάρχει συνένεση στην τιμή, τελικά δεν συνένεσαν. Και ως εκ τούτου πέρασε η θητεία αυτή των 5 ετών, ήρθαμε εμείς και κάναμε την απαλωτρίωση με δικαστική απόφαση και βγήκε το 23 η προσωρινή τιμή μονάδος. Σε 4 χρόνια καταρχήν, όχι, εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη, η οποία ήταν το πιο σπουδαίο. Η πολεοδομική μελέτη ισοδυναμεί με άδεια ίδρυσης των κημητηρίων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά οι πολεοδομικές μελέτες πόσο καθυστερούν. Δεν έχετε καμία πολιτική ευθύνη. Τώρα τι να πω, αν υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και μιλάμε με ότι σε καθυστέρηση ότι μπορούσαμε να το τρέξουμε πιο νωρίς. Θεωρούμε ότι τρέξαμε κάποια πράγματα. Τώρα αν υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και μας αναλογούν κάποιες ευθύνες, σας τις αναλάβουμε. Τι να πω. Κύριε Βαλάη, αντιστοίχως. Προφανώς το γεγονός ότι. Και εσεί ως μέλος και στέλεχος της Δημοτικής Αρχής Ιωαννίδη, νιώθετε ότι δεν το προχωρήσα τόσο θα. Ένα θέμα το οποίο δεν επιλύεται σημαίνει ότι πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες είτε έχεις μεγάλο μερίδιο ευθύνης είτε όχι. Αυτό είναι ένα όμως θέμα το οποίο όπως ανέφερε και η κυρία Κουντρίδου ξεκίνησε από το 2005 η χωροθέτηση. Έχει διαδικασίες οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Δηλαδή
η έγκριση του τοπικού ρημοτομικού, για παράδειγμα, ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2021, ενώ είχε ξεκινήσει πολύ, πολύ προηγούμενο. Άρα ουσιαστικά τα γραφειοκρατικά προβλήματα είναι... του δυσκίνητου κρατικού μηχανισμού. Ακριβώς, είναι όλο αυτό. Θεωρείται ότι αυτό το κυρίως... Ναι. Βεβαίως όμως πρέπει και καθένας ο οποίος ασχολείται με αυτό το θέμα να δείχνει τη δέουσα επιμέλεια. Σε αυτό βεβαίως εγώ μπορώ να δεχθώ οποιαδήποτε παρατήρηση και κριτική. Δεν έχω κανένα λόγο. Επίσης εγώ όμως θέλω να σημειώσω για τη δική μας την περίοδο ότι δεν υπήρχε χρηματοδοτικό εργαλείο. Δηλαδή και έτοιμα να ήταν όλα, θα είχαμε αδυναμία εκτέλεσης αυτής της εργασίας, γιατί τότε ο νόμος προέβλεπε ότι η κατασκευή των κημητηρίων γίνεται με ίδια έσοδα που δεν διέθετε ο Δήμος. Τεράστιο το ποσό, ναι, για ίδια έσοδα. Αν μιλάμε για 8,5, τότε θυμάμαι μιλάγαμε για 10, 12. Τώρα βρέθηκε όμως το χρηματοδοτικό εργαλείο. Μόνο και... με ίδια έσοδα έλεγε. Ναι. Ποιος Δήμος θα βρίσκεται 10 εκατομμύρια να κάνει. Υπήρχαν διάφορες. Προφανώς γι' αυτό άλλαξε. Τμήματικά. Υπάρχουν οικογενειακοί τάφοι. Υπήρχαν προτάσεις, αλλά όλες αυτές δεν συγκροτούσαν κάτι το οποίο να επιταχύνει τη διαδικασία. Κύριε Καμπουρίδη, έχετε ασκήσει δρυμύτερη αντικριτική σε όλες τις δημοτικές αρχές που πέρασαν. Λοιπόν, κύριε Πλιάτσο. Προφανώς διαφωνείτε και με την κυρία Κουντζίδου. Φυσικά και διαφωνώ. Και με τον κύριο. Είναι δυνατόν 20 χρόνια να περάσουν δύο δημοτικές αρχές και να μην τακτοποιήσουν τα κημητήρια? Αυτό είναι πρωτάκουστο. 20 χρόνια για ένα τέτοιο έργο. Και γιατί μιλάμε για ένα έργο με ναούς μέσα, με αίθουσες και με τέτοια, και δεν βλέπουμε στη γειτονική μας το Λεμαίδα? Ουσιαστικά είναι 5 δημοτικές αρχές. Περιμένετε. Είναι 20 χρόνια. Αν ένας λογικός άνθρωπος μπορεί να. Ένας επιχειρηματίας, φαντάζομαι, το φαίνεται βουνό αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί 20 χρόνια τα κημητήρια να μην έχουν τακτοποιηθεί. Και το θέμα. Συγγνώμη λίγο. Γραφειοκρατία πάντως. Όσο και είναι η γραφειοκρατία, είναι 20 χρόνια. Υπάρχουν και ανώτεροι από εμάς που μπορούμε να απευθυνθούμε στους βουλευτές μας, στην περιφέρεια, αν κολλάει κάπου να ξεκολλήσει. Αλλού και αλλού ξέρουμε και τα κάνουμε και εδώ δεν ξέρουμε. Πάμε παρακάτω όμως. Εδώ, όπως είπατε κύριε, και ο κύριος Ιωαννίδης που τα ξεκίνησε και για μένα δεν έκανε απολύτως τίποτα, γιατί δεν κάνουμε αυτό που κάνει η γειτονική μας στο Λεμαίδα? Θέλουμε ναούς, θέλουμε αίθουσες τώρα μέσα. Εδώ δεν έχουμε τάφους. Ας κάναμε τους τάφους να εξυπηρετούμε τους δημότες, που δεν χρειάζεται κανένα σοβαρό κοστολόγιο, κύριε Βαλαή. Απολύτως κανένα. Όπως σε σύγκριση που έγινε με τον κύριο Δουγαλή. Ήρθε στον Κρόκο όταν υπήρχε πρόβλημα στα κημητήρια, σοβαρότατο πρόβλημα. Θέσεων. Με ακατάλληλα υλικά να θάβονται οι νεκροί. Και στη μία μέρα κατέθεσε ο Επίτροπος των Κημητηρίων τα προβλήματα και την επόμενη μέρα ήρθε και τα άλλαξε. Αλλά η εικόνα δεν αλλάζει. Πρέπει να θέλουμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα και να απευθυνθούμε σε αυτούς που γνωρίζουν. Στο συγκεκριμένο θέμα, ακράδαντα πιστεύω ότι και οι δύο δημοτικές αρχές δεν ασχολήθηκαν σοβαρά. Σε 20 χρόνια τέτοια λύνονται. Θα σας πω κάτι. Και μόνο με τα μηχανήματα του Δήμου ή τα ταφές στο συγκεκριμένο σημείο θα μπορούσε να γυλιθεί. Άρα μην φέρουμε θέμα οικονομικό. Όπως δώσαμε τη λύση στον Κρόκο. Να γίνουν τάφοι και να σκεπαστούν με καλά χώματα. Απλά είναι τα πράγματα. Στην Τολεμαΐδα αυτή τη στιγμή αμπάτε, έτσι είναι τα νέα κημητήρα της Τολεμαΐδος. Και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και αυτοί είχαν περίπου το ίδιο πρόβλημα. Κύριο Τσιούμαρη, ολοκληρώθηκε. Δεν ξέρω που ολοκληρώθηκε. Εγώ ξέρω ότι δεν υπάρχει θέμα. Ενώ υπήρχε το πρόβλημα. Κάνει ο κύριο Τσιούμαρη, θυμάμαι γιατί είχε κάνει αγιασμό στην περίφραξη πάντω. Στην έναξη των εργασιών. Κόλλησε το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι το. Όχι, δεν ξέρω αν είναι το κύριο Τσιούμαρη για να αποδώσω τα. Τα εύσημα. Κύριε Πρεσβύτη, δεν ξέρω ποιο. Σίγουρα εγώ το είχα δει όταν ήταν ο κύριο Ζαμανίδη. Ο κύριο Ζαμανίδη τα ολοκλήρωσε. Γι' αυτό λέω ποιο ξεκίνησε κτλ. Και δεν έχει. Άρα θεωρείτε ναό μέσα τίποτα. Κύριε Βαλάκη, κυρία Κομπιέδου, κάτι σε αυτό που είπε ο κύριος Καμπορίδης. Θεωρώ ότι το είπα και νωρίτερα, ότι υπήρχε σημαντική καθυστέρηση στη λύση του ιδιοκτησιακού. Από εκεί και πέρα, αφού το ιδιοκτησιακό πέρασαν κάποια χρόνια, δεν είχε λυθεί, γιατί θεωρούσαμε ότι έπρεπε να λυθεί με συνενετικά, όπως και η προηγούμενη δημοτική αρχή. Κάναμε την αίτηση στο δικαστήριο, βγήκε η απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας το 2023, καταθέσαμε αμέσως τα χρήματα της παρακατάθεσης και ταυτόχρονα κυνηγήσαμε φυσικά και την έγκριση του ρημοτομικού. Και επιπλέον, μέσα στη θητεία μας, είχαμε λύσει και το θέμα με το καταφύγιο που ήταν σε εκείνη την περιοχή. Ήταν και αυτό ένα σημαντικό
έργο που είχε καθυστερήσει. Από εκεί και πέρα, στη θητεία μας, όπως είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, κάποια χρόνια μετά, η επιλογή της χωροθέτησης. Αυτό τώρα κρίθηκε τότε, τώρα δεν μπορώ να πω αν είναι. Τώρα, έστω εκ των υστέρων. Θεωρώ ότι εντάξει, είναι προσβάσιμη από την πόλη της Κοζάνης, είναι έξω από την πόλη, γιατί θεωρώ ότι τα κημητήρια θα πρέπει να είναι έξω από τις πόλεις. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το πρόβλημα και με το κημητήριο του Αγίου Γεωργίου, γιατί στήθηκε στην αρχή για να εξυπηρετήσει την μικρή πόλη της Κοζάνης αρχικά. Μεγάλωσε ο Δήμος. Δεν μπορεί να μεγαλώσουν τα κημητήρια και δημιουργήθηκε ο περιορισμός των χώρων στο συγκεκριμένο κημητήριο. Κύριε Βαλέη, δεν κάνατε τίποτα, είπε ο κύριος Καμπουρίδης. Εντάξει, είναι η άποψη του κύριου Καμπουρίδη. Εγώ βέβαια διαφωνώ. Έχω εικόνα για το ότι από το 2015 και έχω και τα σχετικά δημοσιεύματα ότι υπήρχε μια προσπάθεια εξέβρεσης συνενετικής λύσης με τους κατοίκους των Πετρανών, οι οποίοι κατήχαν εκείνη την περιοχή, τα αγροτεμάχια. Γίναν τουλάχιστον 2 συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, στις οποίες αναζητήθηκε συνενετική λύση, στην προσπάθεια να αποφύγουμε μια περαιτέρω καθυστέρηση, αν πηγαίναμε μέσω της δικαστικής οδού, που τελικώς όμως δεν την αποφύγαμε. Το αποτέλεσμα ήταν ότι χάθηκε χρόνος. Θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Ήταν μια επιλογή η οποία κρίνεται. Από εκεί και πέρα όμως, επίσης, οτιδήποτε σχεδιάζουμε και θέλουμε να υλοποιήσουμε, χρειάζεται και πόρους. Αν δεν υπάρχουν πόροι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά τα οποία στοιχίζουν πολύ. Για έναν Δήμο, όπως είναι ο Δήμος της Κοζάνης, το να πει ότι εγώ από ίδιους πόρους θα διαθέσω 7, 8, 10 εκατομμύρια για να κατασκευάσω τα κημητήρια, είναι πρακτικά. Θα μπορείτε να βασικό αυτό το ζήτημα. Ναι, 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 θα απαντήσω. Ναι, εκ του αποτελέσματος, κύριε Βαλαή. Δεν υπήρχαν πόροι όμως. Όπως και. Λέει ο κύριος Βαλαή. Ναι, όχι. Άρα από πού να βρούμε να κάνουμε. Έστω αυτό που είπατε, τους τάφους. Θα με αφήσετε να απαντήσω. Λοιπόν, εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα. Το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή δεν δικαιώνει ούτε εσάς, ούτε τον κύριο Μπαλούτα. Σωστά. Και χαίρομαι που το αποδέχεστε μέχρι ένα σημείο κάποιοι από εσάς. Λοιπόν, πόροι. Απευθυνθήκαμε στην περιφέρεια για πόρους. Απευθυνθήκαμε προς τα Υπουργεία για πόρους. Ζητήσαμε και δεν πήραμε. Μας είπαν ότι δεν σας δίνουμε. Το προχωρήσαμε. Γιατί κύριε Πλιάτσο, πολλή κουβέντα γίνεται για τους πόρους. Χρηματοδοτικό εργαλείο, αν δεν υπήρχε. Γιατί χρηματοδοτικό εργαλείο. Δεν μπορούσε από τα αποτεμπευτικά. Από τα αποτεμπευτικά της περιφέρειας. Από τα αποτεμπευτικά. Απευθυνθήκαμε, πήγαμε, ζητήσαμε. Ρωτήστε, αν πήγατε κάπου και δεν δώσανε. Εντάξει, τότε να το συζητήσουμε και αυτό. Γιατί τώρα σήμερα η κινδύνου και η Δημοτική Αρχή, από ό,τι λέει και η κυρία Κουγιουψίδου, και εύχομαι να είναι έτσι. Έχει πόρους. Θέλω να δω τι θα κάνει στη συνέχεια. Έχει εξασφαλιστεί τέλος πάντων με τις παρατηρήσεις. Εδώ τώρα δεν μπορώ. Η κυρία Κουγιουψίδου λέει ότι έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Τρίτσι. Ο αντιδήμαρχος της σημερινής Δημοτικής Αρχής λέει ότι πεντάχθηκε. Τι ισχύει. Να. Εδώ τώρα να πω και κάτι ακόμη. Στο πρόγραμμα Τρίτσις, σας είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως το λέω και τώρα, ότι προτεραιοποιήσαμε τα έργα και βάλαμε πρώτο τα κημητήρια και το δώσαμε την προέκουσα σημασία. Στο πρόγραμμα αυτό μπορούσαμε να εντάξουμε κάποια άλλα έργα βιτρίνας, τα οποία δεν τα δώσαμε τόσο προτεραιότητα. Μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε αστικές αναπλάσεις, σε πλατείες κτλ. Τα οποία θα ήταν. Το θέμα όμως είναι αν όντως απεντάχθηκε. Εδώ υπάρχει. Μα δεν απεντάχθηκε. Συγγνώμη ότι ένα. Καταρχήν γι' αυτό έβγαλε. Όπως είπε και ο συνάδελφος ο κύριος Βαλαής, ότι γι' αυτόν τον λόγο μπορεί να γίνει σε δύο κομμάτια. Το ένα που είναι με τις αδειοδοτήσεις, από τη στιγμή που η έκταση δεν ήταν δική μας του Δήμου, δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε αδειοδοτήσεις για αυτά που απαιτούνται για τα οικοδομικά έργα. Το 28-12 είναι στα χέρια του Δήμου και εδώ για τη Δημοτική Αρχή μπορεί να προχωρήσει. Ακριβώς. Και μπορεί να κάνει να ανοίξει το χώρο που είναι για τις ταφές, τις σταθμεύσεις, τις φυτεύσεις και να κάνει και το άλλο έργο όταν εκδοθούν οικοδομικές άδειες. Συμφωνείτε με αυτή την πρόταση. Είναι μονόδρομος αυτό. Αυτό που λέει η κυρία Κουγιουμτσίδου είναι μονόδρομος. Άρα και εσείς, κύριε Καμπουρίδη, συμφωνείτε ότι σε αυτό το σπάσιμο που προτείνει απόψη η κίνηση με μια ανακοίνωσή της του έργου σε δύο υποέργα, να το πω κύριο Βαλαή τώρα. Αν μου δίνει το λόγο, η ανακοίνωση αναφέρει ότι το κομμάτι το οποίο μπορεί να προχωρήσει άμεσα, να προχωρήσει. Ούτως ή άλλως, σε καμία περίπτωση δεν πιστεύει κανένας ότι η μεταφορά των νέων κημητηρίων θα γίνει μέσα σε ένα βράδυ. Σίγουρα. Θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα το οποίο θα. Αλλά αν προχωρήσει αυτή η ιστορία για τους τάφους, έστω τέλος πάντων. Προφανώς θα λύνει το πρόβλημα. Θα λυθεί σιγά σιγά το πρόβλημα. Σιγά σιγά το πρόβλημα.
Θέλω, ναι, θέλω να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Καμπουρίδη. Έγινε μεγάλη συζήτηση για τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Τις διαβάζω εντάχει. Εκταφή και ανακομιδή των οστών μετά από 4,5 χρόνια, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης αποφάσισε, λέω προς τον κόσμο που δεν το ξέρει, να ξεθάβει τους νεκρούς τα 4,5 χρόνια. Το δικαίωμα του ενταφιασμού να περιοριστεί στη διάρκεια των 4 ετών και 6 ετών να μειωθεί το τέλος, το οποίο ήταν 450 χρόνια, άρα τώρα προφανώς μειώνεται αυτό. Η μείωση της διάρκειας της αφίσης αφορά και τους υπάρχοντες τάφους. Το τονίζω αυτό, θα το συζητήσουμε. Να μην υπάρξει παράταση ταφής, λέει εδώ, καθώς συντρέχουν λόγια ομαλής λειτουργίας των νεκροταφείων. Και για το οστεοφυλάκιο, απομάκρυση μετά από τα 25 χρόνια. Και επίσης κάτι πολύ βασικό, και θέλω να το συζητήσουμε και αυτό μετά, μετά από συνεννόηση των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων και των ενδιαφερόμενων, να υπάρχει δυνατότητα ταφής νεκρών σε κημητήρα χωριών, εφόσον η κατάσταση του κημητήριου της Κοζάνης δεν αποσυμπορηθεί, με την προϋπόθεση ότι υφίστανται συγγενική σχέση με τον θανόντα και την τοπική κοινότητα, και να μπλουτιστεί το έδαφος του κημητηρίου με οργανικό χώμα και προμήθεια κατάλληλου λογισμικού. Το λογισμικό που βοηθήσετε με. Το λογισμικό προφανώς για να βλέπει πότε περνάει ο χρόνος, τα 4,5 χρόνια για να τα... Το οργανικό χώμα σημαίνει ότι είναι για πιο γρήγορη... Για πιο γρήγορη... Αλλά λήψη. Δεν νομίζω ότι είναι λύση αυτή τη στιγμή, ούτε καν να το συζητάμε. Κοστίζει αυτό. Όχι. Νομίζω γύρω στο 50 ευρώ. Είχαμε βάλει στον προϋπολογισμό εμείς και στην θητεία μας γύρω στις 10.000 ευρώ για να το προμηθεύσουμε. Όχι, δεν το προμηθεύσαμε, γιατί πρέπει να είχε διαμορφωθεί ένας κατάλληλος χώρος για να αποθηκευτεί. Δεν θα προχωρήσει αυτό, κύριε Καμπουρίδη? Δεν θα βοηθήσει. Δεν θα βοηθήσει. Δεν θα βοηθήσει, γιατί είμαστε σε ένα σημείο που δεν έχει ο χρόνος δεν μας βοηθάει τώρα. Αυτό είναι η πρόταση του οργανικού, πριν απαντήσει ο κ. Καμπουρίδης, και το λέτε κι εσείς, νομίζω. Ναι, λέμε για τον εμπλουτισμό του εδάφους, αλλά όπως πολύ καλύτερα θα γνωρίζει ο κύριος Καμπουρίδης από εμένα, είναι τόσο επιβαρημένο. Πολύ επιβαρημένο, ναι. Στα κημητήρια. Πόσους τάφους έχει? 4.300 θα έχει το καινούριο, προβλέπετε. Το σημερινό πόσους τάφους έχει? Αν θυμάμαι καλά, γύρω στους 500 με 600 κάπου εκεί. Μπορείς του στρατιωτικού που είναι ένα άλλο. Είναι άλλο κομμάτι. Εντελώς διαφορετικό. Κύριε Καμπουρίδη, τα μέτρα αυτά τα ψηφίσατε με επιφυλάξεις, με παρατηρήσεις, με... Κοιτάξτε να δείτε, ό,τι μέτρα θα φέρουν, εμείς είπαμε ξανά ότι κάναμε προτάσεις. Είπαμε ποιο είναι το πρόβλημα, να λυθεί άμεσα, μόνο ένα είναι. Εκτός σίγουρα ότι πρέπει να γίνονται και καινούργια, έτσι. Από εκεί και μετά, αυτά που λέει η νέα δημοτική αρχή, δεν βοηθάνε στο πρόβλημα. Γιατί? Σε καμιά περίπτωση. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, δεν σημαίνει ότι μία σωρός βγαίνει στα 3 ή στα 4 ή στα 5 χρόνια. Όταν έγινε η ταφή, προϋπήρχαν... Τώρα βγαίνουν στα 5. Προσέξτε. Έτσι δεν είναι, και στα χωριά. Και στα COVID, και στα χωριά. Τα COVID σίγουρα θα πάρουν πάνω. Στα χωριά δεν βγαίνουν. Προσέξτε. Στον Κρόκο βγαίνουν. Όχι, δεν βγαίνουν. Ούτε στον Κρόκο βγαίνουν σε αυτά τα χρόνια. Στον Κρόκο υπάρχει 9 χρόνια που δεν βγαίνει. Εξαρτάται λίγο και. Είναι, εξαρτάται το έδαφος, εξαρτάται αν έχει περάσει χημοθεραπείες, καρκίνους και τέτοια. Αυτό λέω, εξαρτάται. Αυτά όλα παίζουν ρόλο στην εκταφή. Αλλά τους μεγαλύτερες ηλικίες, τέλος πάντων, που δεν έχουν κάποιους. Δεν ξέρω, από τους παππούδες, στα 5, 5,5. Ναι, κάποιες περιπτώσεις βγαίνουν, αλλά δεν βγαίνουν όλες οι περιπτώσεις. Και εδώ τα κημητήρια Κοζάνης έχουν δεχτεί ένα COVID και αρκετούς καρκίνους. Γι' αυτό και έχουμε το πρόβλημα. Δεν λιώνουν στα 3 χρόνια ή στα 5. Το COVID δεν ήταν απορία COVID... να εξηγήσουμε, επειδή είναι διπλά. Έχουν διπλό σάκο μέσα που αυτό δεν αερίζεται για να μπορέσει να γίνει. Διπλά υγειονομικά μέτρα, ναι. Δεν γίνεται. Και γι' αυτό είπαν. Διπλά υγειονομικά μέτρα. Καταρχήν, έχει γίνει ένα λάθος από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Έπρεπε να γίνει ξεχωριστό σημείο για να θάβονται τα COVID. Έτσι έγινε η νομοθεσία. Αλλού έγινε, ναι. Σε κάποια κημητήρια και εδώ στην Κοζάνη και στα Σέρβια έχουν κάνει ξεχωριστά σημεία του COVID. COVID. Ναι, στο Δήμο Κοζάνης, εδώ στα κημητήρια του Αγίου Γεωργίου, δεν μπορούσε να γίνει. Μπορούσε, όταν έχουμε το πρόβλημα. Λόγω χώρου. Εδώ, άρα δεν είναι πιάσω. Το πρόβλημα δεν είναι τώρα. Αυτό το πρόβλημα έχει 3 χρόνια που ισχύει. Αλλά κάθε χρόνο που περνάει θα γίνεται ακόμα πιο έντονο. Κύριε Καμπουρίδη, επί τόσο ώρα θα ξεκινήσει. Πρακτικά, λέει εδώ η Δημοτική Αρχή καινούργια. Όταν έχουμε, παράδειγμα, τον επόμενο μήνα συμπληρώνουν 40 τάφοι, 4 χρόνια και 6 μήνες. Θα τους καθάψουμε και θα ξεκινήσουμε τα θέσεις. Άρα, θα δώσουν κάποια χρήματα στους συγγενείς πίσω, φαντάζομαι, για να το λένε έτσι, και θα κάνουν εκταφές. Γίνονται.
Πρακτικά γίνεται αυτό. Υποχρεούνται να γνωστοποιούν εγγράφους τους συγγενείς ή κάποιο πρόσωπο. Δεν θα επιστρέψουν. Αφού δεν έτσι ψηφίστηκε. Τυχόν τέλει που καταβλήθηκαν δεν αναζητούνται. Δεν αναζητούνται. Α, λοιπόν. Ωραία. Άρα δεν θα εξοικονομήσουμε 40 τάφους. Όχι. Λοιπόν, η μόνη περίπτωση να εξοικονομηθούν κάποιοι τάφοι, κύριε Πλιάτσο, επειδή δύο χρόνια... Μέτρο, μείνουμε, να... Λοιπόν, καταρχήν είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος. Υπάρχει ένας χώρος εκεί, τον οποίο είχαμε δει τότε με τις τεχνικές υπηρεσίες, μπορεί να διαμορφωθεί με κατάλληλο χώμα. Να τον προσδιορίσουμε κάπου... όπως προχωράμε προς το δρόμο του κεντρικού μέσα στα νεκροτοπία. Είναι αριστερά, είναι δεξιά. Όπως ερχόμαστε, νομίζω ότι είναι κάπου προς τον νότο είναι αυτό. Κάπου... Αφήστε τον νότο και τον βορρά. Όχι, όχι. Όπως προχωράμε, επειδή... το είδα στη... Ναι. Λοιπόν, είναι στο νότιο-νοτιοδυτικό χώρο. Ναι, νότιο-δυτικά. Τότε είχαμε πάει με τις τεχνικές υπηρεσίες και να πω κάτι, ότι κατά τη θητεία μας κάναμε και διάνοιξη καινούριου κλίματος. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, γιατί όταν είδαμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, εκτός φυσικά τα νέα κημητήρια που τα κυνηγήσαμε νομίζω αρκετά, κάναμε και μεσοπρόθεσμες λύσεις. Ποιες ήταν οι μεσοπρόθεσμες? Ανοίξαμε χώρους καινούριους, πρώτον. Δεύτερον, περιορίσαμε το χρόνο των εκταφών, δηλαδή στέλναμε επιστολές και στους συγγενείς να επιταχύνουν τις εκταφές όσοι είχαν κλείσει πενταετία, έτσι ώστε να υπάρχει. Κατά τη θητεία μας, να πω κάτι, εκτός από μερικές περιπτώσεις μεμονωμένες, πάνω από μία μέρα δεν υπήρχε καθυστέρηση. Στα 5 χρόνια λέτε. Όχι, όχι. Ενώ μία μέρα ανέωδησε τα ταφή. Ναι. Ήταν ένα διάστημα εκείνο... Λοιπόν, υπήρχε ένα διάστημα, ναι, σαφώς, και τότε κάναμε, την διάνοιξη των καινούριων χώρων και είχαμε πει ότι θα προχωρήσουμε και στη διάνοιξη και με προετοιμασία με χώμα και σε άλλο χώρο. Κύριε Βαλάκη, εσείς πιστεύετε ότι αυτή η απόφαση, αν και την ψηφίσατε με παρατηρήσεις, δεν θα βοηθήσει για τα 4,5 χρόνια? Εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής. Είδα μία απόφαση του Μαΐου του 2023 από το Δήμο Καλαμαριάς. Ο οποίος Δήμος Καλαμαριάς έχει τα νεκροταφεία, είναι μία δημοτική επιχείρηση, είναι πολύ μεγάλη έκταση. Θεωρώ ότι είναι οργανωμένα. Εκεί λοιπόν, αντιμετωπίζοντας το ίδιο πρόβλημα, πήραν δύο αποφάσεις. Η μία ήταν βραχυπρόθεσμη, που περιόριζε το χρόνο ταφής, με ό,τι βέβαια συνεπάγεται. Και η δεύτερη ήταν ότι ζητούσαν να μετακινηθούν από τον ήδη υπάρχοντα χώρο. Γιατί τα τετραγωνικά μέτρα, τα οποία έχουν τα κημητήρια αυτή τη στιγμή που λειτουργούν στην Καλαμαριά, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τον πληθυσμό. Όπως συμβαίνει και με εμάς, με τον Άγιο Γεώργιο, δηλαδή το κημητήριο του Αγίου Γεωργίου δεν είναι δυνατόν μέσα στον χώρο που αναπτύσσεται να εξυπηρετήσει μια πόλη με τόσους κατοίκους. Εμείς αυτό που λέμε στην ανακοίνωση είναι το εξής. Σεβασμός και σοβαρότητα. Χρησιμοποιούμε αυτές τις δύο λέξεις για ποιο λόγο? Ό,τι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε με σεβασμό προς τους κεκοιμημένους, προς τους συγγενείς τους. Και ναι, μεν υπάρχει η απόφαση, αλλά η απόφαση αυτή θεωρώ ότι όταν θα έρθει η στιγμή να υλοποιηθεί. Σύντομα, θα πρέπει. Για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Άμεσα. Κάθε απόφαση που ψηφίζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι άμεσα εκτελεστική. Πρέπει όμως να προηγηθούν κάποιες ενέργειες, κατά την άποψή μου, που να μην δημιουργήσουν προβλήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, πρέπει να γίνει ένας έλεγχος διεξοδικός για το ποιες. Ποιοι τάφοι είναι πέραν της πενταετίας. Πριν φτάσουμε δηλαδή στο να πούμε μαζικά αρχίζουμε και κάνουμε την εκταφή στα 4,5. Στο οστιοφυλάκιο υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν και πέραν της 25ετίας. Αυτοί εκτιμώ ότι είναι ένας πολύ μικρός αριθμός σε σχέση με τον αριθμό. Εδώ όμως ερχόμαστε στο άλλο πρακτικό πρόβλημα, το οποίο έχει σχέση με το προσωπικό του Δήμου που απασχολείται στον χώρο των κημητηρίων. Δηλαδή, με τρία άτομα τα οποία ασχολούνται με τις εκταφές και με τις ταφές. Με δύο άτομα τα οποία είναι... Είναι λίγο το προσωπικό δηλαδή. Είναι λίγο για να ολοκληρώσει αυτό το πράγμα άμεσα. Θα μπορούσε, εγώ μία πρόταση κάνω,
θα μπορούσε μέσω των προγραμμάτων 55-67 τα προσυνταξιοδοτικά να προσληφθούν. Για πάσα νόσον αυτά τα προγράμματα, πόσο πια, δηλαδή, σε όλους τους τομείς αυτό 55-67 θα ακούω. Αυτοί θα καθαρίσουν τα νεκροταφεία, αυτοί θα καθαρίσουν τα οικόπεδα, αυτοί θα μαζέψουν τα σκυλιά, δηλαδή αρχίζω όλοι, οι 55-67 το μόνο εργαλείο. Σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί ασχολήθηκα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μετακινήσεις έναν υπάλληλο από άλλη υπηρεσία στον χώρο του κινητήρου. Είναι δηλαδή στους... Τρομερά δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί οι περισσότεροι δεν επιθυμούν. Δεν επιθυμούν. Εντάξει, υπήρξε και μία περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος δήλωσε ότι επιθυμούσε. Αλλά δεν είναι το σύνηθες αυτό. Κύριε Καμπουρή, θεωρείτε ότι δεν θα πιάσουν τόπο τα μέτρα, δηλαδή. Όχι, όχι. Θα είμαστε πάλι σε... Εγώ πιστεύω ότι σε ένα χρόνο από τώρα, μην πούμε σε 6 μήνες, θα είμαστε πολύ χειρότερα. Χειρότερα αν δεν... Πολύ χειρότερα. Ναι, έχει πολύ χειρότερα. Λύσεις, εγώ τον μόνο που μπορώ να προτείνω ότι είναι κάποιοι προσωρινά να δώσουμε μία λύση, μία ανακούφιση στο πρόβλημα, είναι ο κάτω δρόμος από την κάτω πλευρά να γίνουνε, να κλείσει και να γίνουνε τάφοι που παίρνει αρκετούς τάφους προσωρινά. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Πρέπει να βιαστούμε να δώσουμε λύσεις στο νέο χώρο. Για τις σταθές, όχι για όλο το, για όλο το οικοδόμημα, εκκλησίες κτλ. Εκεί δεν έχουμε. Το πάρω, λέτε, από τον κάτω δρόμο ή από την πίσω μέρα. Από την κάτω πλευρά που η πόρτα είναι μονίμως ανοιχτή και αυτά δεν τα θέσαμε για θέματα ασφαλείας και είναι από την κάτω πλευρά. Αυτός ο δρόμος να κλείσει, να γίνουν δύο σειρές μέχρι επάνω τάφη. Εδώ. Για να δώσουμε μια προσωρινή λύση. Από εδώ πέρα δηλαδή. Όχι, δεν λέω αυτό. Εγώ λέω τον διάδρομο από την κάτω πόρτα που ανεβαίνει προς τα πάνω. Ναι, ναι. Αυτό το πάνω. Εδώ πάνω. Όχι. Εδώ. Αυτό είχα, στην αρχή αυτό είχα πει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δυστυχώς. Εκεί μπορεί να δώσει μια ανάσα προσωρινά. Ναι, προσωρινά. Αλλά κοίταξε, Ελπίδα, αυτό να γίνει για τους επόμενους 3, 4, 5 μήνες. Γιατί μην νομίζετε στην Κοζάνη, τα φέσεις είναι πολλές. Αυτό δεν προβλέπεται στην απόφαση όμως. Όχι. Ήταν πρόταση που λέμε ότι την κάναμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την κάναμε, φυσικά. Αλλά σήμερα οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής μας αγνοήσανε. Μπορεί να έχουν κάτι καλύτερο. Κύριε Καμπουρίδη, θέλω και τους τρεις να σχολιάσετε αυτό. Η ιστορία με τις τοπικές κοινότητες, δηλαδή να θάβεται ένας που μπαίνει στην Κοζάνη και κατάγεται από τον Κρόκο, να θάβεται. Και θέλει να ταυτίσει την Κοζάνη, βέβαια. Κύριε Πλιάτσο, αυτό γίνεται εδώ και χρόνια. Να ταυτίσει τον Κρόκο. Όχι, όχι. Αυτό ισχύει. Αυτό γίνεται. Λέει εδώ. Γίνεται. Αυτό υπάρχει. Γνώμη, τέλος πάντων. Συγγενική σχέση με το θανάτο και την τοπική κοινότητα. Δηλαδή, ναι. Να μην ταφεί ένας που κατάγεται από τον Κρόκο, μένει χρόνια στην Κοζάνη, στην Ανακόμη. Παράδειγμα, λέω. Λοιπόν, για να μην μακρηγορήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα, ας μας πει η Δημοτική Αρχή τι θέσεις έχει στα χωριά. Αυτή τη στιγμή στον Κρόκο. Επειδή ξέρετε λοιπόν τι θέσεις έχει. Δεν έχουν και τα χωριά, το 90% των τοπικών κοινοτήτων έχουν πρόβλημα. Άκουσα τον κύριο Στιμονιάρη να λέει ότι κάνουμε μια έρευνα τώρα και είπε, ας πούμε, θα σας πω εγώ γιατί εγώ του το είπα. Ναι, είπε για κάποια χωριά. Έκανα μια πρόταση γιατί εφόσον είδα ότι δεν εισακούγομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ακούν οι άνθρωποι, έπιασα το ζήτημα του Στιμονιάρη και το λέω, κοίταξε να δεις, θα έχουμε πρόβλημα εντός λίγου καιρού στον Κρόκο. Και του έδωκα μία πρόταση, αυτό που είχαμε πει και δεν το έκανε ο κύριος Βουγαλής, το άλλαξε και είναι θετικός και είπε ότι θα κινηθεί. Δηλαδή υπάρχει ένας χώρος στα κινητήρια που είναι όλο πέτρα. Αυτό πρέπει να σκαφτεί, να πεταχτεί η πέτρα και να μπει φυτικό χώρο. Κοιτάμε στον Οστοφιάκ δεξιά. Μπράβο. Εκεί είναι το χώρο που έχει, δεν έχει και άλλο χώρο. Δεν έχει άλλο χώρο, ναι. Όταν τελειώσουν από τα παλιά μνήματα, όταν γίνουν οι εκταφές, που δεν είναι αυτή τη στιγμή πολλές, ξαναλέω, είναι 4-5 μνήματα ακόμα, να υπάρχει χώρος να γίνονται εκταφές. Απλά και γενικά στα χωριά, και τα χωριά είναι πιεσμένα. Τι να λέμε για το Κλήτος τώρα που έχει 18 χρόνια, δεν έχει κημητήρια, πήγανε όλοι στον Άργυλο, γέμισε το Αργύλου. Εν τω μεταξύ, αν πάτε στα κημητήρια του Αργύρου, είναι ντροπή. Το Αργύρου είναι γεμάτα τα κημητήρια. Τι γεμάτα, κύριε Πλιάτσο, μιλάμε στο 1,5 μέτρα δύο τάφη. Δηλαδή, αυτά έρχονται σε επαφή κάποια στιγμή. Πρέπει να το ρωτήσω τώρα, της Άνω Κόμης. Της Άνω Κόμης είναι σε ένα... Μαυροδεντρίου, πιάνω μεγάλο χώρο. Άνω Κόμη έχει χώρο, η Άνω Κόμη έχει ακόμα. Κάναμε επέκταση εκεί. Άρα εδώ η απόφαση αυτή... Ναι, αλλά πρέπει να έρθει την Άνω Κόμη άλλος, από το Μαυροδέντρι. Αυτό, κύριε Πλιάτσο, αν μου επιτρέπετε, δηλαδή, να πω κάτι. Αν δεν έχει κάποιος μία σχέση με το χωριό, ούτε εκεί... Γιατί να πάει εκεί. Δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, το θεωρώ ότι είναι εντάξει. Και, να, και όπως λέμε... Να σου κατάγεται είπε... πάνω κόμμα και ζει 30 χρόνια στην Κοζάνη και θέλει να ταφεί εδώ, η γυναίκα θα τον θάψει εδώ. Και να είναι κοντά, να πηγαίνω έρχεται, γιατί κάποιοι δεν είναι τον άνθρωπό τους κοντά. Κακά τα ψέματα. Τι να λέμε τώρα. Ειδικά είναι κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που νέων δηλαδή, εντάξει, είναι, είπαμε, είναι τόσο ευαίσθητο το θέμα. Φυσίσατε, που...
Δεν μπορούσαμε να μην το ψηφίσουμε, διότι θα θεωρούσαν ότι δεν... Κύριε Πλιάτσο, αν δεν το ψηφίζαμε, θα ήδη υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Τι απολογισμό θα δώσουμε στους πολίτες? Αναγκαστικά ό,τι μπορούμε. Καταρχήν, ναι. Κύριε Πλιάτσο, βλέπετε ότι η καινούργια Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι όλα είναι μόνο επικοινωνία. Πήγανε στα νεκροταφεία του Αγίου Γεωργίου και γράψανε. Α, θα το ρωτήσετε, φαντάζομαι, ναι. Σκηνές εγκατάλειψης. Θα το ρωτήσω. Ήταν τώρα εικόνα, θα θέλω. Λοιπόν, εικόνα εγκατάλειψης. Εγώ να πω κάτι. Θέλω μετά να το δούμε αυτό. Εντάξει, συγγνώμη. Κύριε Παλέ, θέλω για το συγκεκριμένο ζήτημα με τα χωριά. Γιατί έχετε και μια πρόταση εκεί εδώ. Η δική μας άποψη είναι ότι να γίνει αυτή η έρευνα άμεσα. Να δουν, να δει η Δημοτική Αρχή αν υπάρχουν θέσεις σε οικισμούς οι οποίοι είναι πέριξ της πόλεως. Και εγώ δεν θα πω την άποψη τη δική μου ή της κίνησης, αλλά θα μεταφέρω την άποψη του κυρίου Κορκά, του γνωστού λαογράφου, ο οποίος τη διατύπωσε και είπε ότι προτείνω τα χωριά που είναι πέριξ της Κοζάνης και υπάγονται στο Δήμο Κοζάνης να γίνει έρευνα και αν υπάρχει ελεύθερος χώρος να θάπτονται οι νεκροί έως ότου γίνει το δεύτερο το νέο κημητήριο, χωρίς όμως τον περιορισμό που έχουμε στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εντοπιότητας. Εδώ όμως είναι, τίθεται το ερώτημα, αυτό που είπε και η κυρία Κομτζίδη και το συζητάμε και το καταλαβαίνετε κι εσείς, για ποιο λόγο κάποιος που κατάγεται από ένα άλλο χωριό, ζει στην Κοζάνη 30 χρόνια, τα συγγενικά του πρόσωπα να το θάψουν σε ένα άλλο χωριό, στον Ελίσποδο, ξέρω εγώ, και να κατάγεται από την Ιαννή. Προείπα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις προέχει ο σεβασμός προς τους συγγενείς των κειμένων. Άρα θεωρητικά μπορεί να είναι ενδιαφέρον, αλλά πρακτικά... Σε κάθε περίπτωση είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να συζητηθεί, αλλά στην πράξη σίγουρα έχει δυσκολίες στην εφαρμογή του. Στην Ιαννή παρεπτόντως, επειδή είναι μεγάλη, δεν το ρώτησα, το νεκροταφείο της Ιαννής... Είναι μεγάλο χωρίς. Είναι μεγάλο το νεκροταφείο, δεν έχει πολύ χώρο. Βολεύεται. Το πρόβλημα μας, ξέρετε ποιο είναι. Και πείτε μου και για τον Ελίσποντο. Κοιτάξτε. Πάμε στον Ελίσποντο τώρα και γενικά στα χωριά. Και κυρίως στα ποντιακά χωριά. Τα ποντιακά χωριά δεν έχουν εκταφές. Δεν βγάζουν. Αν γίνει αυτό, δηλαδή αν αυτή η πρόταση πάμε σε ποντιακά χωριά. Είναι έτοιμο αυτό. Ναι, είναι έτσι. Δεν υπήρχε απουσία χώρου και οπότε δεν. Δεν υπήρχε θέμα. Τώρα θα αναγκάσουμε να βγούμε σε κόντρα με τους ίδιους τους τοπικούς τους κατοίκους. Καταρχήν οι προέδροι συζητήσανε με προέδρους και το δεχτήκαν οι προέδροι. Χώροι, πολίτες, δηλαδή. Πόλεμος θα γίνει. Υπάρχει θέμα. Θέματα. Ναι, έχουμε θέματα σε αυτά τα χωριά ήδη. Παιδιά, δεν είναι λύση αυτό, παιδιά, δεν είναι λύση. Δηλαδή, αν αρχίσουν κάποιοι που μένουν χρόνια στην Κοζάνη και κατάγονται από τον Άγιο Δημήτριο να αρχίσουν να πάνε να θάβονται μα εκεί. Μα αυτό γίνεται. Α, γίνεται. Αυτό ισχύει. Να. Η λύση είναι να μπορέσουμε να περπατήσουμε άμεσα το χώρο των νέων κημητηρίων να γίνονται τουλάχιστον οι ταφές. Οι εκταφές, κύριε Πλιάτσο, αν μου επιτρέπετε, όπως λένε και όλοι, είναι δεύτερες κηδείες. Κανένας δεν θέλει να κάνει εκταφή. Μόνο όταν είναι αναγκαστικοί θέλουν. Γι' αυτό δημιουργήθηκε και το θέμα και στα κημητήρια του Αγίου Γεωργίου, γιατί ο κόσμος δεν ήθελε να κάνει εκταφή τους ανθρώπους του, γιατί πραγματικά είναι οδυνηρό, είναι λυπηρό. Και δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα και όταν υπήρχαν περιθώρια μπορεί να περνούσαν τα 5, τα 6 χρόνια και ο άλλος προτιμούσε να πληρώσει αυτό και να μείνει. Αυτό σημαίνει ότι, και το λέω ρεαλιστικά και κοινικά, ότι παρά το απολύτως κατανοητό πρόβλημα στο ψυχισμό και επειδή είπατε δεύτερη κηδεία και σωστά, ότι ήσασταν κι εσείς όμως χαλαροί σαν δημοτικές αρχές. Όχι, καθόλου χαλαροί. Καλά, από την άποψη ότι σεβαστήκατε τον ανθρώπινο πόνο, την επιθυμία. Όχι, καθόλου. Αλλά έτσι σιγά σιγά στα 6, στα 7, όταν δεν, καταρχήν, αν δείτε εικόνα, την απόφαση που είχαμε πάρει ως Δημοτική Αρχή, είπαμε ότι αυστηρά στα 5 χρόνια. Μόνο δηλαδή όταν δεν... τώρα όμως, το καλοκαίρι. Μέσα στο 22 νομίζω ήταν. Το 22, πριν 2 χρόνια. Και είπαμε ότι μόνο αν δημιουργείται πρόβλημα στη λειτουργία των κημητηρίων, αν δεν δημιουργείται πρόβλημα στη λειτουργία των κημητηρίων, τότε θα δίνεται αυστηρά παράταση για ένα έτος. Και νομίζω ότι τις εκταφές τις προχωρήσαμε αρκετά ικανοποιητικά. Ήρθαμε κι εμείς σε δύσκολη θέση, αλλά παρόλα αυτά... Αναγκαστήκατε. Αναγκαστήκαμε, ακριβώς. Εγώ είχα μια μέρα με την κυρία Κουντζίδου στο ρεπορτάζ, την άκουσα πραγματικά να είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Και ναι. Πρέπει να το πω γιατί μιλήσαμε εκείνη την μέρα. Ακριβώς. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης και συνάδελφός σας στο Δημοτικό Συμβούλιο, την κυρία Τίνα Κουζιάκη, να μας καταθέσει την άποψή της και του συνδυασμού της για το μείζον αυτό ζήτημα. Κυρία Κουζιάκη, μας ακούτε? Ναι, καλησπέρα. Είστε εκτός Κοζάνης, ναι, όσο πιο σύντομα μπορείτε.
Θέλω την άποψη της παράταξης του συνδυασμού σας και την άποψη για την απόφαση της Δημοτικής Αρχής που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Για τα μέτρα. Κοιτάξτε, επειδή παρακολουθώ λίγο και τη συζήτηση τώρα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι είναι πολύ αποκαλυπτική. Δηλαδή, ουσιαστικά συζητάμε ότι σε μία χώρα δεν έχουμε ούτε νεκροταφείο, ούτε κολυμπητήριο. Γιατί βάζουμε το κολυμπητήριο στη συζήτηση, γιατί φαίνεται από την ίδια την πραγματικότητα ότι αποκαλύπτεται πως νομιστήνει και της ΝΥΝ και των προηγούμενων βεβαίως δημοτικών αρχών εν έτη 2023, όχι απλά δεν συζητάμε για το πώς θα καλυφθούν οι διευρυμένες σύμφωνες ανάγκες για δουλειά, για ένα ιδιωτικό έλεγχο χρόνο κτλ. Δηλαδή αυτά που είναι ρεαλιστικό να συζητούν σήμερα, αλλά συζητάμε για το πώς μπορούμε να επιτρέψουμε τους νεκρούς. Νομίζω ότι φαίνεται κατάφερε και από τη συζήτηση που έγινε από το πότε έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία, ότι φαίνεται όλα αυτά τα προβλήματα που βιώνουν οι οικογένειες εδώ πέρα του Δήμου μας δεν ήταν ούτε είναι η προτεραιότητα του κατά τα άλλα επιτελικού κράτους ή των δημοτικών αρχών βεβαίως. Φαίνεται ότι τόσα χρόνια ούτε υπήρχε πρόβλημα, ούτε σχεδιασμό, ούτε να το πει μια ταχύτητα στο να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι ειδικά στην περιοχή μας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, βλέπουμε πάνω στα κεφάλια μας, να το πω έτσι λαϊκά, να διακινείται πακτολός χρημάτων που ακούμε καθημερινά για χρηματοδοτικά εργαλεία του Πραταμία, τη δίκαιη μετάβαση και η καρέστα. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια ιδιωτική δράμα, ενώ ο κόσμος, τι ταμείο έχουμε για τις ανάγκες μας. Γιατί, επιτρέψτε μου, όταν πρόκειται για το πώς θα διευκολυθεί μια επένδυση, πώς θα εκτονιστούν οι μελέτες για να κλείσουν τα νοσοκομεία της περιοχής, όπως έγινε με την προηγούμενη δημοτική αρχή, και τώρα μιλάμε για άλλους ρυθμούς και φάστρα από τη διαδικασία. Τι είναι τέτοια σειρά, νομίζω. Από το πόσο γρήγορα προχώρησαν μελέτες για να εγκριθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πόσο γρήγορα γινόντουσαν οι μεταλλοκλειώσεις. Κυρία Κουζιάκη, με τα μέτρα που αποφασίστηκαν, συμφωνείτε. Συγγνώμη, απλά είναι ένα συνολικό σκοπικό. Ένα λεπτάκι, επιτρέψτε μου. Γιατί νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει συνολικά και θα βρεθούμε κι άλλη στιγμή στο παραπέντε, αν συνεχίζουμε αυτή την κατάσταση. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ένα επιτελικά ικανό και γρήγορο κράτος ή μια δημοτική αρχή, και δεν φωτίζουν μόνο τη σημερινή δημοτική αρχή, φωτίζουν και τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Για το όταν, για άλλα ζητήματα, πόσο γρήγορα γινόταν διαδικασία. Όμως όταν αφορά μια κοινωνική ανάγκη, που είναι από προαιώνια ανάγκη για τύπο νεκρών, μιλάμε για να περάσει από μια οδύνη γραφειοκρατίας από το 2005, από την τύπη κυρία Κοϊνγκή. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσει και όλες οι απαραίτητες ενέργειες, δηλαδή όλες οι διαδικασίες, ό,τι χρειάζεται για να εκκινηθεί το έργο, νομίζω, για να μην έχουμε και το επόμενο διάστημα πρόβλημα, είναι νομίζω ρεαλιστικό το 2024 να γίνει πρώτησα μελέτη για να βρεθεί και δημοτικό κίνδυνο αποτύπωσης νεκρών, χωρίς. Και νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που έχει και λύση και στο ζήτημα του υπερπορισμού, βεβαίω το μακροπρόθεσμα, αλλά λύνει και μια σειρά άλλα ζητήματα και οικονομικά και περιβαλλοντικά και στο φοροταξιακό κτλ. Επειδή παρακολουθείτε στη συζήτηση, ο κύριος Δημόχος είπε 1,5 χρόνο θα δημοκρατηθεί το έργο για το νέο κινητήριο. Όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε από τη κρατία που υπάρχει, ότι εγώ καταλαβαίνω ότι σε 4 με 5 χρόνια δεν γίνει μια συνεχή. Διαγωνισμό είναι στην Ευρωπαϊκή. Ο άνθρωπο προ την Ελλάδα και τα λοιπά. Υπόθηκε αυτό και για τον 1,5 χρόνο. Συγγνώμη. Υπόθηκε αυτό και τον 1,5 χρόνο μέσα στο δημοτικό σπίτι. Ναι, ναι. Σε ποια βάση θα μιλήσαμε αν ο Δήμος είχε το απαραίτητο προσωπικό για να αναλάβει το ίδιο το προσωπικό του Δήμου με αυτή τη στασία, με τον απαραίτητο εξοπλισμό του να διεξήγει το έργο με πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες. Και αυτή η κατάσταση, δηλαδή η τραγική έλλειψη προσωπικού, αναφέρθηκε στη συζήτηση, συγγνώμη τώρα, ότι για όλα αυτή η ρήνη είναι το πρόβλημα 50+, που δεν είναι έτσι. Είναι αποδεκτό από όλες τις δημοτικές αρχές που περάσαν, βρίσκονται εκεί πέρα στο πάνω.
Συν το γεγονός ότι ήταν ένα, μη συγκρούσει και τα προηγούμενα χρόνια και θα παρακρατήσει την ΚΑΠ, δηλαδή τη χρηματοδότηση στην κεντρική να το πω του κράτους, γιατί σε άλλη βάση που μιλούσαμε, άλλο δίκτυος είχε να πει την οικονομική δυνατότητα να λύσει το τοπικό και πόλη του. Έτσι. Κύριε Κουζιάκη, ευχαριστούμε. Ένα σχόλιο, νομίζω ότι σε σχέση με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την κοιτάμε επιφυλακτικά από ποια σκοπιά. Από ποια? Τα πρωτόκολλα τα οποία δεν είναι αφήρωτα. Θέλω να πω, νομίζω ότι πρέπει να ζητηθεί η γνώμη αρμόδιων επιτροπών, επιστημόνων, γιατρών, βιολόγων, περιβαντολόγων κτλ. Γιατί πέρα από δημιουργεί δραματικό, αφόρητες καταστάσεις για τις επιστήμες, να μην μπορείς να είσαι στο νεκρό. Ενδεχομένως και το ζήτημα του τουρισμού να δημιουργεί και κάποια περιβαλλοντικά θύματα, την ιδρυτικό ορίζοντα, για παράδειγμα. Όπως και επίσης αυτή η προσωρινή λύση που προτάθηκε, νομίζω ότι θα γίνει μια μελέτη για τη χωρητικότητα των κινητηρίων στις κοινότητες, αναφέρομαι, έτσι ώστε να γίνει προσωρινά έστω ότι δημιουργηθούν τα νέα κινητήρια. Ευχαριστούμε, κύριε Κουζιάκη. Δεν ξέρω, ένα υπάρχει ακόμα, συγγνώμη. Επειδή δεν, βεβαίως είναι τεράστια, πώς να το πω, ψυχολογική επιβάρυνση να περιμένει καμία κοινή θέση. Όμως να σας πω, πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι στα 3-2 εβδομάδες του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν συζητήσαμε το ίδιο των τελών και συγκεκριμένα το τέλος στα τρίτα κινητήρια, η Δημοτική Αρχή συγκεκριμένα να παραμείνει το ίδιο τέλος, σαν να μην συμβεί τίποτα. Ενώ ήξερε ποια είναι η κατάσταση. Επομένως, νομίζω ότι με την υφιστάμενη κατάσταση πρέπει να μιλάμε για μείωση των τελών μέχρι να βρει οριστική λύση. Ευχαριστούμε, κύριε Κουζιάκη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Συνέχεια. Ναι, βέβαια. Να δώσω μια οικονομική διάσταση στο θέμα. Στον προϋπολογισμό του 2024, τα έσοδα τα οποία αναμένονται από το ανταποδοτικό τέλος στα κινητήρια είναι 149.000. Ετησίου. Ετησίως, στο τεχνικό πρόγραμμα υπάρχει ένα ποσό 20.000 για την κατασκευή τυχείων, προφανώς τυχείων αντιστήριξης ή κάποιων παρεμβάσεων μέσα στο χώρο. Άρα από τα 149 πάμε στα 129 και αν πούμε ότι εκεί χρηματοδοτούνται 6 υπάλληλοι, όπως καταλαβαίνετε, εξαντλείται σχεδόν ο προϋπολογισμός με αυτά τα δύο μόνο που ανέφερα, συν κάποια αναλώσιμα, τις τουαλέτες που χρησιμοποιούνται, τις χημικές κτλ. Για να έχει και ο κόσμος μία εικόνα για τι οικονομικά μεγέθη μιλάμε. Και εδώ πάω να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Βαλαή. Έδωσε στη δημοσιότητα η Δημοτική Αρχή φωτογραφίες και είπε ότι ξεκινήσαμε εργασίες γιατί είναι απαράδεκτες εικόνες στα κημητήρια. Από τις φωτογραφίες που είδαμε, αλλά και όσοι επισκεφθήκαμε προφανώς για δυσάρεστο λόγο τους τελευταίους μήνες στα κημητήρια, διαπιστώσαμε ότι δεν είναι η εικόνα αυτή για τα κημητήρια της Κοζάνης. Συμφωνώ, αλλά. Στη κίνηση ποια είναι. Συμφωνώ, θα σας μεταφέρω, γιατί όπως ανέφερε και η κυρία Κουιμτζίδου, και εγώ στο παρελθόν είχα συνομιλίες με τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών και μεταξύ άλλων συζητήθηκε το τι παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν στον χώρο των κημητήριων. Γιατί ο κόσμος ο οποίος επισκέπτεται τα κημητήρια είναι ηλικιωμένος, τον ενοχλούν οι σκάλες οι οποίες έχουν μεγάλα διαστήματα, τον ενοχλούν... Είναι φαγωμένες οι σκάλες, να το πω απλά. Όλα αυτά. Η άποψη της υπηρεσίας, δεν ξέρω αν έχει μεταβληθεί, αν τη μεταφέρω λάθος, να με συγχωρέσουν, ήταν ότι υπάρχει τέτοια επιβάρυνση και τέτοια σαθρότητα στο έδαφος που δεν μπορούν να εκτελεστούν σοβαρές εργασίες. Άρα τι εργασίες ξεκίνησε η Δημοτική Αρχή προχθές? Εγώ είδα από τον καταναλωτή. Προφανώς σε κάποιους χώρους θα γίνονται εργασίες, αλλά συνολική παρέμβαση η οποία να λύνει τέτοια τύπου θέματα είναι πολύ δύσκολο να γίνει σε εκείνον τον χώρο. Και παρακαλώ και τον κύριο Καμπουρίδη. Ναι, είπατε και αναφέρατε κάποια οικονομικά στοιχεία. Από ό,τι γνωρίζω, οι υπάλληλοι που είναι στα κημητήρια είναι 3. Άρα απομένουν άλλα 120.000 από τον προϋπολογισμό. 3 συν 2 οι καθαρίστες. 5. Συν ένας ακόμα. 6. Άρα περισσεύουν πολλά ακόμα για τη συντήρηση των κημητηρίων. Εγώ θα διαφωνήσω, κύριε Βαλαή, ότι. 120.000. Βγαίνει τόσο πολύ. Μια μισθοδοσία υπαλλήλου, πόσο είναι με τις ασφαλιστικές εισφορές? Νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Τέλος πάντων, όπως και να έχει όμως, είναι κάποια πράγματα, όπως προαναφέρατε, που πρέπει να επισκευαστούν τα σκαλοπάτια και αυτά όλα τα πεζοδρόμια. Δεν είδα όμως την θητεία τη δική σας να επισκευάζονται κάτι, γιατί αυτά τα προβλήματα δεν είναι χθεσινά. Κάγκελα π.χ. Όλα.
Όλα αυτά δεν είναι πέντε ετών, δεν είναι μόνο η Δημοτική Αρχή η προηγούμενη, είναι και η προπροηγούμενη. Για ότι είστε και πιο συχνά από όλους μας. Ναι, γιατί δεν επισκευάστηκαν τόσα χρόνια και η σημερινή Δημοτική Αρχή πρέπει να επισκευαστούν, γιατί υπάρχει επικινδυνότητα, επιβάλλεται, γιατί οι ηλικιωμένοι μπαίνουν μέσα. Άρα καλώς και αυτό που ξεκίνησε να κάνει, εγώ το επικροτώ στην καινούργια Δημοτική Αρχή. Αλλά δεν είναι η λύση στο πρόβλημα που συζητάμε. Εντάξει, είναι άλλο αλλά θέμα, μέχρι στιγμής, αλλά είναι, ναι, είναι μέχρι στιγμής καλά λέμε τα προβλήματα, αλλά αναλάβουμε και ευθύνες προηγουμένων ετών που διοικήσαμε κάποιοι που δεν ανταπεξίδαν στα προβλήματα, έτσι. Γιατί αυτά τα προβλήματα που αναφέραμε τώρα δεν είναι ούτε 10 χρόνων, είναι παραπάνω χρόνο. Σκάλες, πεζοδρόμια, πλάκες, σκαλοπάτια και όχι μόνο, ακόμα και στην καθαριότητα. Υπάρχουν προβλήματα. Κλοπές μέσα, ανοιχτές πόρτες μόνιμα. Εδώ και χρόνια αυτό, δεν είναι χθεσινά. Η κάτω πόρτα τα κινητήρια, εγώ στα τόσα χρόνια δεν την είδα ποτέ κλειστή. Ρωτήσετε ποτέ γιατί την κλείνουν. Γιατί είναι χαλασμένη, λέει. Για να τη φτιάξουμε. Κύριε Κουρτζίδη, αυτό βαραίνει κυρίως και εσάς. Ναι, λοιπόν. Εσείς είστε η προκάτοχος του κύριου Κουρού. Θα μου πείτε δεν είστε του τεχνικών υπηρεσιών, αλλά. Ναι, καταρχήν αυτό. Η ανακοίνωση τη Δημοτική Αρχή. Την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Θεωρώ ότι παρεμβάσεις έγιναν. Παρεμβάσεις έγιναν και χρειάζονται πάντα να γίνονται παρεμβάσεις. Ήδη το καλοκαίρι είχαν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις στα κημητήρια. Υπήρχε μία εργολαβία η οποία ήταν 50.000 ευρώ. Είχε υπογραφεί τον Αύγουστο και εκτελέστηκαν οι κεντρικοί διάδρομοι, σκαλοπάτια. Γιατί δεν το ξέρετε, κύριε Καμπουρίδη. Όχι. Γίνανε σκαλοπάτια το καλοκαίρι. Φυσικά. Το καλοκαίρι έγινε, έχω και τη σύμβαση εδώ. Τη σύμβαση δεν έχετε, καμιά φωτογραφία έχετε να μας δείξετε. Εντάξει, εγώ φωτογραφίες αποσπασματικά δεν βγάζω. Μπορώ να βγάλω από έναν διάδρομο ο οποίος είναι πολύ ωραίος και από κάποια σκαλοπάτια. Και δεν πήρατε αλλά, σαν. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα το κάνω αυτό. Όχι, την επόμενη μέρα, σαν επικοινωνιακά και εσείς, να απαντήσετε. Γιατί δεν πήγατε να δείξετε. Κοιτάξτε, όλα δεν εμείς είναι. Κάναμε το. Δεν είναι επικοινωνία, δηλαδή, αυτό είναι ουσία. Ακριβώς, γι' αυτό λέω. Επειδή βλέπω ότι υπάρχει μία τάση μηδενισμού και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί γίνεται με αυτόν τον τρόπο, ρωτήστε και θα δείτε ότι το καλοκαίρι έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις με εργολαβία. Σας είπε που έγιναν... η υπηρεσία αυτό που είπε ο τότε. Φυσικά και αυτό, φυσικά. Γιατί τότε που κάναμε την ανάθεση της εργολαβίας και τα λοιπά, είπαμε να γίνει μεγαλύτερη παρέμβαση. Αλλά δεν μπορούσαν να γίνουν σε όλους τους διαδρόμους. Εκεί που μπορούσαν λοιπόν, έγιναν κάποιες παρεμβάσεις. Και επιπλέον, να πω ότι έγινε και μία προμήθεια στην θητεία μας και προμήθεια ραφιών, γιατί και εκεί κατηγορηθήκαμε ως θεοφυλακίου, η οποία ήταν γύρω στις 20.000 ευρώ, για να γίνει... Από την καθαριότητα, επί των ημερών σας είστε ευχαριστημένοι στα κοιμητήρια. Κοιτάξτε, και από την καθαριότητα υπήρχαν προβλήματα. Δεν λέμε ότι δεν υπήρχαν προβλήματα. Αλλά τα προβλήματα αυτά υπάρχουν συνεχώς. Η πόρτα, αυτή την πόρτα και δεν την κλείσατε. Λοιπόν, αυτή η πόρτα καταρχήν, κάποτε που σε ποιον το είχα θέσει, μου είπε ότι πρέπει να μένει ανοιχτή, γιατί πάνε για να κάνουν τους τάφους, μπαίνουν οι μαρμαράδες, μπαίνουν τα γραφεία κηδιών, μπαίνουν τα αυτοκίνητα κτλ. Αλλά για εσάς την άνοιξαν. Όχι, θα απαντήσω. Αυτά τα εισερχόμενα είχα. Αυτά τα εισερχόμενα, λοιπόν, ναι, δεν ακριβώς. Από εκεί αυτή και πέρα. Η ενημέρωση που είχα. Λοιπόν, η ενημέρωση που είχα. Δεν λέμε ότι δεν υπήρχαν προβλήματα. Αλλά άλλο το εικόνες εγκατάληψης, άλλο προσπαθώ να λύσω τα προβλήματα που δημιουργούνται, γιατί και θεωρώ ότι όλοι είμαστε ευαίσθητοι σε αυτό το θέμα και δεν μονοπολεί κάποιος την ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να τη μονοπολεί. Εγώ προσωπικά, επειδή λόγω και της δουλειάς βρίσκομαι συχνά πάνω, για τα ράφια που λέτε δεν έχω άποψη, δεν ξέρω, δεν θα πω τίποτα, αλλά αυτό το έργο στα τελευταία 10 χρόνια εγώ δεν είδα, και μάλλον δεν έχω δει ποτέ τέτοιου είδους συντήρηση. Αναφερθήκατε, κυρία Κουγιουπτσίδου, για τα αυτοκίνητα. Αν η πόρτα ήταν κλειστή και είχε ωράριο, ποιοι θα μπαίνουν μέσα. Δεν μιλάω για τα γραφεία τελετών. Τα γραφεία τελετών υποχρεωτικά πρέπει να μπουν μέσα. Αλλιώς δεν θα γίνει τελετή. Πώς θα γίνει τελετή. Από εκεί και μετά όμως μπαίνουν αυτοκίνητα, ιδιωτών, παρκάρουν, κάνουν τη δουλειά τους, ανάβουν τα κεριά. Αυτά γιατί να μπαίνουν μέσα. Μπαίνουν οι μαρμαράδες να ξεφορτώσουν οι άνθρωποι. Πρέπει να ξεφορτώσουν. Ξεφορτώνουν, βγαίνουν έξω. Ελέγχεται αυτό. Υπάρχουν βανδαλισμοί στα κημητήρια, στα μνήματα. Τι κάνανε σαν Δημοτική Αρχή, δεν υπάρχει ούτε φύλακα. Υπάρχουν προσωπικές διαμάχες μαρμαράδων που την πληρώνουν οι πολίτες. Δηλαδή.
κλοπές, πάνε χθες, πάνε μάρμαρα. Πάνε μάρμαρα για να τα πάρουν για άλλα... Είτε για, να ξαναγίνουν συντήρηση, είτε γιατί δεν το πήρανε τη δουλειά ο συγκεκριμένος. Υπάρχουν αυτά στις τέτοιες κοινωνίες. Το θέμα είναι ότι δεν έπρεπε η πόρτα να είναι κλειστή και να υπάρχει φύλαξη. Τώρα πάμε... Έστω με security. Τώρα πάμε οι τέσσερις μας στα κημητήρια, είναι ανοιχτά δηλαδή. Ναι, κανονικά. Δεν υπάρχει φύλακα. Όχι, τίποτα. Α, όχι, δεν υπάρχει. Ποτέ δεν υπήρχε φύλακα. Όχι, όχι. Γι' αυτό και βγαίνουν τα προβλήματα αυτά. Γι' αυτό βγαίνουν προβλήματα διαμαρτυρίων. Κατά καιρούς έχουμε καταγγελίες για, για κλοπές, για το λάδι, τα λάδια. Τα λάδια, για να υπάρξει φύλακα πρέπει να υπάρχει σωστή περίφραξη από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, σωστή περίφραξη, ναι. Και πρέπει να είναι κλειστή και πάνω η πόρτα, να υπάρχει φύλακας, η φύλαξη. Αυτό που μα βλέπω θα πω γιατί δεν είναι. Γιατί υπάρχουν άλλα θέματα. Ποια θέματα υπάρχουν. Σας είπα εγώ για την κάτω πόρτα, σας είπα. Εγώ όταν είπα να κλείσει κάτω η πόρτα, διαφώνησαν και λένε ότι δεν μπορούμε να μπαίνουμε, να βγαίνουμε. Αυτοί που θέλουν να κάνουν να κατασκευάσουν τους τάφους, αυτοί που θέλουν να κάνουν να μπαίνουν τα γραφεία κοινών, αυτό είπαν. Ούτως ή άλλως μέχρι το απόγευμα. Μέχρι το απόγευμα τα κινητήρια έχουν κόσμο. Δηλαδή στην ουσία θέλει φύλαξη μόνο το βράδυ. Αυτό μόνο το βράδυ. Δεν είναι ιδιαίτερο το πρόβλημα. Ο σκοπός είναι να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα και να δώσουμε λύση. Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν εύκολες λύσεις. Ο σκοπός είναι να θες να το λύσεις. Τώρα μιλάμε τώρα 20 χρόνια δεν έχουμε τάφους τώρα. Τι μιλάμε τώρα. Φτάσαμε σε αυτό το πρόβλημα ενώ ξεκίνησε, το είχαν ψηλιαστεί από το 2005 ότι θα υπάρχει πρόβλημα μετά από 20 χρόνια και δεν λύσαμε το πρόβλημα. Όλοι φταίμε τώρα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αλλά και η σημερινή δημοτική αρχή πού είναι εδώ να δούμε πώς μπορούμε να τη βοηθήσουμε, να προχωρήσουμε, να το λύσουμε το πρόβλημα. Γιατί το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει όλους. Και αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα, δυστυχώς, σαν δημοτική αρχή και σαν δημοτική σύμβουλη, δεν δικαιώνει κανένα μας. Κυρία Κομιτζίδου, έχω ένα ερώτημα για εσάς. Είναι αν έχει ενταχθεί το έργο τότε που είναι η απόφαση ένταξης. Λέτε, για τον Τρίτσι. Ναι. Αν έχετε την απόφαση ένταξης, όχι προτεραιοποίηση. Την απόφαση. Άλλο ένταξη, άλλο προτεραιοποίηση. Έτσι είναι, νομίζω. Λοιπόν, είναι η πρόσκληση. Καταρχήν υπήρχαν παρατηρήσεις. Για να υπήρχαν παρατηρήσεις, υπάρχει ένταξη. Αν δεν υπήρχε ένταξη, δεν θα υπήρχαν παρατηρήσεις από τη διαχειριστική αρχή. Υπάρχουν συγκεκριμένες παρατηρήσεις για τις αδειοδοτήσεις των κτηρίων. Την απόφαση λοιπόν, ένταξης την έχετε. Δεν την έφερα μαζί μου. Πρέπει να τη φέρω. Δεν ξέρω. Δεν ήξερα. Υπάρχει... Εγώ... Επειδή σας βλέπω ότι έχετε φέρει και καλά κάνετε. Έχω την προτεραιοποίηση των έργων Τρίτσι που έχει στη συνέχεια. Ναι. Προτεραιοποίηση, όχι ένταξη. Ναι, λοιπόν. Λοιπόν, υπήρχε η πρόσκληση, η Α. Τα 05. Εντάξει, αν αυτός ο αριθμός σας καλύπτει, συγκεκριμένη πρόταση που εντάχθηκε το έργο. Η πρόσκληση, ορίστε. ΑΤΑΦ 05. Αριθμός πρόσκληση. Ναι, πρόσκληση. Αλλά βλέπω εδώ, είναι προτεραιοποίηση ο κατάλληλος. Προτεραιοποίηση στις προσκλήσεις και στις εντάξεις. Όχι ένταξη. Ποιος αφισβητεί δηλαδή ότι δεν υπάρχει ένταξη. Όχι προτεραιοποίηση. Όχι, η ένταξη υπάρχει. Προτεραιοποίηση, εγώ λέω, κύριε Κολυμπητή. Άλλο το ότι έχω την προτεραιοποίηση σήμερα και δεν έχω την απόφαση ένταξη, σημαίνει ότι δεν υπάρχει απόφαση ένταξη. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη. Ναι. Εφόσον δεν βλέπω την απόφαση ένταξη τώρα. Έτσι. Άμα θέλουμε να αμφισβητήσουμε τώρα τα έγγραφα, εδώ αμφισβητούμε ότι έγινε το έργο το καλοκαίρι η διάδρομη και η σκάλα. Δεν μπορώ να το τι να πω. Εγώ προσωπικά δεν έχω. Εντάξει, μπορεί να μην έχει να περάσει συγκεκριμένο. Αλλά θεωρώ ότι είναι. Θα το δω όμως. Εντάξει, εντάξει, αλλά κοιτάξτε. Και μάλιστα, να σας θα πω κάτι άλλο, κύριε Κομιτζίδου. Καλώς κάνατε. Αν έγινε αυτό το έργο και το κάνατε, δεν έπρεπε να δώσετε προτεραιότητα όμως εκεί που έχει κόσμος και περπατάει. Μα αυτό από... σας λέω. Μα δεν δω. Ότι υπήρχε αν... θέμα όπου μπορούσαν να γίνουν παρεμβάσεις. Υπήρχαν διάδρομοι που και εγώ πήγα πάρα πολλές φορές και είπα Κομιτζίδου, ότι χρειαζόταν παρεμβάσεις, αλλά δεν μπορούσαν να γίνουν. Ο κεντρικός δρόμος των κημητηρίων και το πεζοδρόμιο. Είναι εγκατελειμμένα. Αυτά έπρεπε να δείτε πρώτα, γιατί εκεί υπάρχει πολλή κίνηση. Τώρα, αν κάνατε κάποιο στενό μέσα στα κημητήρια που δεν το είδα, όχι, μπορεί όχι, να το κάνατε. Αλλά προτεραιότητες δίνεις πάντα 50.000 ευρώ. Λοιπόν, υπήρχε και στο κεντρικό, υπήρχε και στο κεντρικό και στα σκαλιά. Μην επιμένετε, δεν υπήρχε. Αύριο... Κάνετε αύριο να πάω να δω. Ωραία, αύριο να πάμε όλοι μαζί για να δούμε τι έγινε. Να πούμε και αν εντάχθηκε ή δεν εντάχθηκε το έργο, γιατί μου φαίνεται ότι θα αμφισβητούμε σε λίγο. Όχι, θεωρώ. Αν είμαστε σήμερα στην εκπομπή ή όχι. Ή το βλέπουμε στον ύπνο. Άμεσα πρέπει να δοθεί μια απάντηση που τι γίνεται με το πρόγραμμα Τρίτσι. Και κυρίως αυτό το θα το ζητήσω από την σημερινή Δημοτική Αρχή. Επίσημα να ψάξει να βρει να μας ενημερώσει. Πρέπει να ενημερώσει. Λοιπόν, αν δεν υπήρχε απόφαση ένταξης, τότε ο Δήμαρχος γιατί είπε ότι σε 1,5 χρόνο θα είμαστε έτοιμοι.
Μπορεί να την αναμένει. Εγώ ρώτησα αν υπάρχει απόφαση ένταξης. Μπορείτε και εσείς και ο κύριος Μαλούς. Καταρχήν, από τη στιγμή που υπάρχουν παρατηρήσεις, υπάρχει ένταξη. Αλλιώς δεν θα υπήρχαν παρατηρήσεις. Εμένα με ανησυχεί ότι δεν υπάρχει παρουσία της Δημοτικής Αρχής σήμερα εδώ. Να, για τους δικούς τους λόγους. Κλείνοντας, πώς βλέπετε να εξελίξετε το πρόβλημα από εδώ και πέρα, κύριε Καμπουρίδη, τι έχετε να πείτε στη Δημοτική Αρχή και τι έχετε να πείτε στον κόσμο, έτσι, στους πολίτες. Λοιπόν, εγώ έχω να πω στη Δημοτική Αρχή άμεσα να δει αυτό το κομμάτι που συζητήσαμε για προσωρινή λύση λίγων μηνών, αλλά εντατικά να σοβαρευτούμε, να δώσουμε λύση για τάφους και όχι για τα υπόλοιπα στο καινούργιο κημητήριο, γιατί το πρόβλημα δεν έχει μεγαλώσει ακόμα, θα το δούμε μπροστά μας πολύ μεγαλύτερο. Πρέπει να το βάλουμε σε προτεραιότητα, να ζητήσουμε στήριξη και βοήθεια αν κάπου κολλάει από κάπου αλλού, είτε από την περιφέρεια ή από τους βουλευτές να παρεμβούν. Εδώ πέρα έχουμε τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, να πέσουν τέτοιου είδους πιέσεις για να προχωρήσει όσο γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Δεν έχουμε χρόνο για πειράματα, θα γίνουμε διεθνώς ρεζίλοι και δεν το θέλουμε. Αν έρθει προς ψήφιση σε Δημοτικό Συμβούλιο πρόταση Δημοτικής Αρχής για τη δημιουργία αποτεφρωτερία όπως το Ηράκλειο. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί το άκουσα και αυτό. Οι άδειες που δίνονται στην Ελλάδα είναι δύο. Ναι. Αλλά έχει γίνει το ένα στη Χαλκίδα και το δεύτερο που ήταν να γίνει στο Βόλο. Δεν θα δοθεί η άδεια να γίνει, γιατί ήδη το πρώτο δεν έχει τη λειτουργία που περιμένουμε. Γιατί προχωράει η Πάτρα, κύριος Πελετίδης, και προχωράει και το Ηράκλειο? Δεν το γνωρίζω αν προχωράνε. Εγώ γνωρίζω εγώ σίγουρα. Και το Google, και από το ναι, εγώ το γνωρίζω από, από το σύλλογο που υπάρχουν στα γραφεία τελετών, ότι δύο άδειες θα δοθούν. Δόθηκε η μία, όντως λειτουργεί στη Χαλκίδα, και η άλλη στο Βόλο που ήταν να δοθεί είναι σε αναμονή, γιατί δεν υπάρχει προτίμηση καύσης. Αν υπάρχει δυνατότητα αυτή, θα την ψηφίζατε, κύριε Βαλαή? Για την δημιουργία αποτεφρωτερίων, νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω αν ενδιαφέρεται ο Δήμος να προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Οι πληροφορίες που είχα στο παρελθόν και που νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουν αλλάξει είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περιοχή για να δημιουργηθεί αποτεφρωτήριο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όπως όλα τα θέματα στην Ελλάδα, μας αρέσει να στρουθοκαμιλίζουμε. Δηλαδή, προτιμούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτούς που κάνουν την επιλογή της αποτέφρωσης να πηγαίνουν σε γειτονικές χώρες. Εξωτερικό, στη Βουλγαρία. Από το να δημιουργούμε κι εμείς χώρους που να υπηρετούν, να εξυπηρετούν τις. Αυτό στηριξό να τι είναι, ιδιωτικό? Στη Βουλγαρία. Δεν ξέρω αν είναι ιδιωτικό ή κρατικό, αλλά απευθυνόμασταν πριν γίνει το δικά μας εδώ στη Χαλκίδα. Τώρα πλέον δεν υπάρχει Βουλγαρία. Γιατί και οικονομικά είναι δυσβάστακτο. Αλλά αυτό, πρέπει να επισημάνουμε και κάποια άλλα θέματα για τα κημητήρια που δεν τα αγγίξαμε καθόλου. Όπως τα ψυγεία, που έχει δύο θαλάμους και πρέπει να ενεργοποιηθούν αυτά. Και χρειάζονται σήμερα που είναι το θέμα. Τι είναι ψυγεία? Ψυκτικούς θαλάμους. Που τα γραφεία τελετών, όταν δεν μπορούν να κάνουν τελετή γιατί δεν υπάρχει χώρος όπως λέμε σήμερα, να υπάρχουν ψυκτικοί θάλαμοι να φιλοξενούν τους ορούς. Στο νεκροταφείο τους ορούς? Όχι. Για τρεις μέρες? Όχι. Τώρα αναγκάζονται και τα παίρνουν κάποια γραφεία παράνομα. Δηλαδή όλο αυτό τις τελευταίες εβδομάδες. Πέστε μου τώρα. Έχουμε συζητήσει το θέμα. Ναι. Και τρεις και τέσσερις μέρες μένουν άταφοι σωροί. Αναγκαστήκανε κάποια γραφεία. Εκεί κάπου. Όχι, δεν έχει. Ενώ έχει θαλάμους, δεν έχει ψυκτικά μηχανήματα. Αυτά έπρεπε η Δημοτική Αρχή να είναι εδώ σήμερα και να τα ενεργοποιήσει αύριο. Ακόμα και παράνομα που επικαλούνται ότι είναι, όταν έχουμε τέτοια προβλήματα, θα παρανομήσεις κιόλας. Δηλαδή, παίρνετε τους ορούς, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση προφανώς. Ναι. Και μας αναγκάζεται να κάνουμε πρόχειρα ψυγεία για να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Όταν ο εσωτερικός κανονισμός του νοσοκομείου λέει ότι πάνω από 24 ώρες δεν μπορεί να κρατήσει σωρό. Τώρα να πούμε για το νοσοκομείο άλλο θέμα. Θα το πω λίγο λαϊκά, είναι λίγο creepy εντελώς η κατάσταση αυτή. Δύο δηλαδή ψυκτικούς θαλάμους έχει, ο ένας υποχρεωτικά είναι για τον νεκροτόμο και ο άλλος είναι για όλη την Κοζάνη. Τι μιλάμε τώρα. Σταγόνα στον ωκεανό. Είναι σοκαριστικό αυτό. 18 θέσεις έχει πάνω από ό,τι έχω πληροφορηθεί για να. Λείπουν τα ψυκτικά μηχανήματα. Επικαλούνται κάποιοι τη σημερινή Δημοτική Αρχή ότι δεν έχει άδεια. Ωραία, και χωρίς άδεια. Εδώ το θέμα. Ένα Δήμο χωρίς άδεια δεν γίνεται. Κύριε Πλιατσό, και να μην έχει άδεια. Το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο που θα το αφήσουμε έτσι. Πώς θα προμηθευτεί τους ψυκτικούς χωρίς να έχει άδεια? Πρέπει να. Εντάξει τώρα, κύριε Πλιάτσο, τότε άμα το πάμε έτσι πρέπει να κλείσουμε το νοσοκομείο Κοζάνης. Γιατί υποχρεωτικά τότε πρέπει να τους κρατήσουν εκεί.
Γιατί να είναι παράνομα όλα τα γραφεία, όπως και, είναι, όπως και με το ληξιαρχείο, δεν το αγγίξαμε καθόλου. Σαββατοκύριακα κάνουμε τελετές χωρίς να υπάρχουν έγγραφα. Στον αέρα είμαστε. Επειδή είναι κλειστό το... Επειδή δεν λειτουργεί σωστά το ληξιαρχείο. Το έκανα και σε προσωπική κουβέντα με τον κύριο Δήμαρχο. Καλέσαμε το ληξιαρχείο, συζητήσα, όχι, το προηγούμενο, με τον κύριο Μαλούτα. Αλλά δυστυχώς καμιά λύση, τίποτα. Το πρόβλημα παραμένει το ίδιο. Δεν λέω ότι φταίνει η ληξία. Ναι, όταν λέτε δεν κάνουν στη δουλειά, δεν φτάνει. Δεν το δουλεύουν Σαββατοκύριακα. Δεν κάνουν το ωράριο και δεν δουλεύουν. Σαββατοκύριακα. Τις καθημερινές είναι μια χαρά, εντάξει, θα το πούνε και ξεκινούν τα παιδιά. Αλλά τα Σαββατοκύριακα. Ορίζει ο νόμος για υπερορία και είναι υποχρεωτικά να δώσει υπερορίες του ληξιαρχείου. Άμα δεν του δίνει η οικονομική υπηρεσία. Και τι θα κάνουμε. Καταλαβαίνετε. Δεν θα βγάλουν. Αυτό με τα ψυγεία, κύριε Βαλάκη, κύριε Κομιζέτη. Αυτά τα ψυγεία δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ, από όσο ξέρω. Γιατί... Ναι, δεν έχουν λειτουργήσει. Ναι. Δεν είχε... ναι, καταρχήν δεν υπήρχε και τέτοια ανάγκη, επιτακτική ανάγκη για να λειτουργήσει. Σωστό γι' αυτό, ναι. Σωστό. Δεν υπήρχε τέτοια επιτακτική ανάγκη. Ναι, αλλά τώρα... κύριε Κομιζέτη, επειδή υποθέτω ότι βλέπατε μπροστά και εσείς και ο κύριος Βαλάης και εσείς και ο κύριος Μαλούτας, ο κύριος Λευτέρης Ιωαννίδης, τέλος πάντων, γι' αυτό προχώρησατε ένα κινητήριο ότι θα πρέπει να είχατε δει μπροστά ότι θα χρειαστούν στο δύο. Στην εποχή του COVID. Φωτογραφίστηκε ότι ήταν ανάγκη για τα ψυγεία. Άρα... Ναι, πρέπει να σημειώσουμε στην όλη συζήτηση και δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίρρηση από κανέναν ότι η περίοδος του COVID επιβάρυνε συνολικά όλη αυτή την κατάσταση. Ο κύριος Καμπουρίδης δεν το δέχτηκε προχθές το Δημοτικό Συμβούλιο 100... που το κατέθεσα εγώ ότι ναι, η εποχή του COVID ήταν μια ιδιαίτερη περίοδος. Με στοιχεία, επίσημα στοιχεία, και επιβάρυνε ακόμη υπήρχαν περισσότερο. Αυξήσεις κηδιών 7%. Εντάξει, υπήρχε μία αύξηση, αλλά όχι ότι... Έτος, στη διετία. Στη διετία, ναι, στη διετία. 7% συν. Από ό,τι καταγράφονται στα ληξιαρχεία, έτσι. Δεν ήταν όμως το πρόβλημα αυτό. Τώρα δεν είμαι έτοιμη να πάω. Και αυτό να μην ήταν ελπίδα το πρόβλημα, το ξέρετε, το 2005. Έπρεπε να λυθεί. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν άμεσα κάποια πράγματα, να ανοίξει ο χώρος. Θα κλείσω με εσάς. Οι προτάσεις από εδώ και πέρα... Επειδή είδα και την ανακοίνωση πριν από μία ώρα. Διατυπώσαμε τις προτάσεις και κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Αυτό που νομίζω ότι προκύπτει από τη συζήτηση είναι ότι όλοι αντιμετωπίζουμε το θέμα με την ίδια σοβαρότητα, με τον ίδιο σεβασμό προς τους νεκρούς μας και επίσης είμαστε, νομίζω, όλοι στη διάθεση της Δημοτικής Αρχής εφόσον μπορούμε να συνδράμουμε με τον τρόπο που μας έχει ορίσει το εκλογικό αποτέλεσμα, να συνδράμουμε προς την κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος. Κύριε Κομτζίδου, κρατάμε πάντως ότι την απόφαση ένταξη δεν την έχουμε. Μπορεί να συζητηθεί, που βλέπω και γράφος από άλλες παρατάξεις. Ναι, η απόφαση ένταξης τι σημαίνει. Καλό θα είναι. Για να ξέρουμε δηλαδή. Η διαχειριστική αρχή υποβλήθηκε στην πρόσκληση. Υπάρχει προτεραιοποίηση έργων. Είπαμε ότι δεσμεύσαμε τα χρήματα του φιλόδημου. Το μισό σχεδόν ποσό που αναλογούσε στο Δήμο Κοζάνης για την δημιουργία των κημητηρίων. Εγώ καλώ τη Δημοτική Αρχή, έστω και. Θα μπορούσε να ήταν εδώ και να δώσει την απάντηση, αλλά προφανώς και επέλεξαν και ίσως δεν γνωρίζουν ακόμη καλά τα ζητήματα. Απειρήνεθο και να δώσουμε αυτόν τον χρόνο, αν και αδικαιολογήτω είναι απόντες. Ο Δήμος Κοζάνης έχει τις υπηρεσίες. Και αύριο μπορεί να δώσει, κύριε Καμπουρίδη, επειδή είπατε, να δώσει την απάντηση. Ναι, ναι. Να το κάνει. Τόσες ανακοινώσεις, τόσες φωτογραφίες βγάζει. Να δώσει τη δημοσιότητα, αν υπάρχει απόφαση ένταξη ή όχι, για να ξεκαθαρίσει το ζήτημα. Ναι, νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Αύριο. Το θέμα μας είναι, κύριε Πιλιάτσο. Είναι βασικό, αν υπάρχει ένταξη. Είναι πολύ βασικό. Το θέμα είναι να μην κάνουμε μόνο κινήσεις. Μπορείτε να το ζητήσετε κι εσείς πάντως. Ναι, όλοι μας, εντάξει. Εγώ στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησα και μία αποτίμηση όλης. Ζήτησα να μας δώσουν, γιατί είμαστε καινούργοι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσα, τι έχει παραδώσει η παλιά Δημοτική Αρχή. Ασυνολικά, να γνωρίζουμε τι γίνεται. Φυσικά και το ζητάμε. Νομίζω ότι ο κύριος Μαλούτας είχε κάνει εκτενέστατα μία παράδοση στον κύριο Κοκαλιάρη. Ναι, αλλά λέει ο κύριος Καμπουρίδης ότι καλό θα να γίνει και όχι, με όλες τις παρατάξεις. Ναι, τι παραδώσαμε ακριβώς. Ναι. Και μέσα από το τεχνικό πρόγραμμα, τι έργα, τι μελέτες, ποια. Αυτό θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή να το δώσει και στο εγώ το ζήτησα την στο κάθε ένα αρχή, από εσάς. Ναι. Γιατί κάποιοι, όπως εκεί ο κύριος Βαλαής ήταν και εσείς, κύριε Κουμιτσίδου, τα συζητήσατε, τα γνωρίζατε. Εμείς κάποιοι ήρθαμε τώρα, δεν γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Και πρέπει να το δημοτικό. Νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Συμπολίτευση πρώτη φορά είναι σύμβουλο, οπότε. Καλό θα να τα έχω και κατηδίαν αυτό εννοώ, όχι μόνο η αντίθεση. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Θεωρώ ότι το πρόβλημα για να λυθεί χρειάζεται να τρέξει
φυσικά η διαδικασία για το νέο νεκροταφείο και παράλληλα να γίνει η διάνοιξη νέων χώρων. Τα σημεία που προτάθηκαν. Ακριβώς, που το είχαμε δει τότε με τις τεχνικές υπηρεσίες και μπορούσε με χώμα και τα λοιπά, γιατί είχε γίνει και μία επιπλέον διάνοιξη και να προχωρήσουν οι εκταφές αυτές που πρέπει άμεσα, έτσι ώστε να υπάρχουν πάντα 5-6 διαθέσιμοι χώροι. Αυτό είχαμε βάλει προτεραιότητα στην προηγούμενη θητεία, για να μην δημιουργούνται αυτά τα δυσάρεστα προβλήματα για όλους. Το πρωτήριο, δημοτικό. Νομίζω ότι είναι δικαίωμα του καθενός, αν μπορούσε να λειτουργήσει, γιατί όχι. Εγώ θα το πω διαφορετικά πάνω σε αυτό, κύριε Πλιάτσο, αν μου επιτρέπετε. Μακάρι δεν γινόταν. Ναι, στην περιοχή μας κάτι τέτοιο, αλλά δεν επιτρέπεται από την νομοθεσία. Ψάχνοντας πάντως, είδα και το Δήμο Πατρέων και το Δήμο Ηρακλείου να έχουν μπει στις διαδικασίες. Η δεύτερη άδεια γνωρίζω ότι αν θα δοθεί από το Υπουργείο, θα δοθεί στο Βόλο. Αν θα δοθεί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Όλα στον Μπέο. Ζητάει ο Μπέος, παίρνει. Σημαντικά ζητήματα τέθηκαν εδώ σήμερα. Θα ήθελα να έχουμε και τους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής. Νομίζω ότι το ζήτημα θα μας απασχολήσει δυστυχώς και τους επόμενους μήνες. Κύριε Καμπορίδη, κύριε Παλαή, κύριε Κομπτζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η σημερινή Δημοτική Αρχή και βεβαίως και εσείς ως αντιπολίτες μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.